Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι. Παρασκευούλα σήμερα, Στέργιο. Καλή Παρασκευούλα. Καλή Παρασκευούλα στο παρεάκι. Λοιπόν, και καλό μεσημεράκι. Τι μουρλα και αυτή η ρεσή. Ποια πολλές. Καλή Παρασκευούλα, καλή, ναι. Πανσέλινο, καλή Τριτούλα. Ναι, δηλαδή, έλεος. Τι αγάπη είναι αυτή. Αθηναϊκά είναι αυτά. Αθηναϊκά, βέβαια. Και στη Μακεδονία. Αθηναϊκά είναι αυτά. Οι over 6 στο Facebook, ναι. Καλημέρα, λουλούδια, καλημέρα. Influencers και τέτοια. Μπάμπης Μαρμανίδης στους ήχους, μεγάλη μας τιμή. Μεγάλη μας τιμή. Αγνοεί το Χρύσανθος. Θα έρθει σε λίγο. Θα έρθει, ε. Τρόικα σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 2. Και σήμερα μαζί, Παρασκευή 15 Νοεμβρίου. Έχουμε σημαντικά ζητήματα, αν και Παρασκευή σήμερα, πέρα από τις προαναγγελίες των αγώνων της Εθνικής Ομάδας, σήμερα στις 7 στο Ερεβάν με την Αρμενία, στο ιστορικό και όμορφο Ερεβάν. Και φυσικά τις προαναγγελίες των αγώνων του μπάσκετ που έχουμε δύσκολα και κρίσιμα παιχνίδια της ομάδας της πόλης, της άλλοτε μπασκετομάνας και ΑΗ φτωχομάνας, Στέργιο. Παίζει για 0-3. Ορίστε. Παίζει. Ναι, παίζει. Είναι υπαρκτό σενάριο. Πολύ υπαρκτό. 1-3, νίκη, θα πανηγυρίζουμε. Δύσκολο. Κάνει. Δύσκολο. Δύσκολο. Ποιος θα την κάνει, ο Ηρακλής. Με την ΑΕΚ, ε. Με την ΑΕΚ. Δύσκολο. Ναι. Νοσοκομείο. Κοίταξε, ο Άρης με ποιον παίζει. Με τα νεύρα μας. Στη Λίμνο με τον Ύφεστο. Ο ΠΑΟΚ. Στο Περιστέρι. Αντίο. Άρα κατά σειρά πιθανότητας για νίκη είναι πρώτος Ηρακλής. Ηρακλής. Και μετά Ηρακλής, ο Άρης. Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Οπότε παίξτε όλοι ΠΑΟΚ. Έτσι όπως το θέσαμε. Μαζί νίκους ή στοίχημαν. Και διπλό. Τώρα θα το οικονομήσουμε. Δύσκολα χρόνια Κώστα για την μπασκετομάνα. Ναι. Μπορείς να μου πεις καμιά φορά που ανοίγω από το κινητό μου, λέει Notice to Residents of Austria. Ναι, υπάρχουν σερβέρ εδώ μέσα στην Αυστρία. Yes, but we are in Θεσσαλονίκη. Στείλε email. Λοιπόν, Basket League Ελλάδα, Ύφεστος Άρης, 5-40 το διπλό. Καλό. Χωρίς πλεονεκτήμα. Καλό, καλό, καλό. 2-38 άσου του Ηρακλή. Και 4,5. Πόσο άσου του Ηρακλή, πόσο? 2-38 κοστί. Τελείωσε. Σε σέβεται ο Μπουκ. Αντίο. Σε σέβεται. 2.38 γηπεδούχο σήμερα, φίλε. Με 9.000 κόσμο θα είμαι. Πόσο? 9. Μάλιστα. Τι, δεν κατάλαβε. Στην Τούμπα πώς έχετε 40 εδώ και 30 χρόνια. Στο Φατζόλου δεν παίξετε. 45.000 και τέτοια. Στο Φατζόλου δεν παίξετε. Αυτό είναι καλή ιδέα, ξέρει. Ανοιχτό. Επιστροφή στα παλιά χρόνια. Ανοιχτό, όπω κάνουν οι Αμερικάνοι. Ναι. Και Περιστέρι ΠΑΟΚ 4,5 το διπλό. Δηλαδή μια τριάδα. Α, πιο πιθανό το διπλό του ΠΑΟΚ από τον Άρη. Ναι. Δηλαδή μια τριάδα με ΠΑΟΚ. 20, Άρη, 40, απόδοση, 40 απόδοση και παραπάνω. 57 απόδοση. Μια χαρά. 5 ευρώ. Βάλε 100 ευρώ, σώθηκες. 5 ευρώ 300. Τα άσκαψες. Ναι, ναι. Ή έχασες 5 ευρώ απλά. Καλύτερα πιω έναν καφέ. Να πάρω ένα πακέτο τσιγάρα. 5 ευρώ. Το τσιγάρο κάνει κακό, Κώστα. Αυτό είναι το μήνυμα που προάγουμε σαν εκπομπή. Να μην καμνίζετε, παιδιά. Δεν είναι μαγκιά το τσιγάρο. Μπάμπι. Α, καλά. Τι άλλο, Κώστα? Λοιπόν, έχουμε επίσης σε εξέλιξη, ή μάλλον θα έχουμε σε λίγο, την συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο. Χαμός. Το αθλητικό, της τροποποίησης τέλος πάντων, γιατί δεν είναι ολόκληρο το νομοσχέδιο. Της τροποποίησης που αφορούν. Χρήσαντος Τσαλτίδης μαζί μας. Στο αθλητικό νομοσχέδιο. Θα ξεκινήσει η συζήτηση σε λίγο. Θα συνδεθούμε με τη Βουλή για να ακούσουμε τι και πώς. Και θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι να ακούσουμε κάποια πράγματα που θα υποθούν. Έμαρχη, μας βάζει και χέρι ο Χρήσανθος. Χρήσανθος 2 και 10, καλησπέρα. Είτε σε ραντεβού, ρε φίλε. Είτε σε ραντεβού. Ναι, όντως. Ακριβώς. Ακριβώς. Τι γίνεται. Καλά, δόξα Θεώ. Το ψάχναμε και εμείς. Ποιο? Το κοντρόλ για το. Α, ωραία. Καλύτερα, έχουμε τέτοιο παγώσει. Λοιπόν, όποιος πήρε το κοντρόλ. Να το φέρει πίσω. Το φέρει πίσω. Εδώ δεν βλέπω εγώ κάτι. Λοιπόν, λέγαμε ότι θα συζητηθεί, ότι ήδη έχει ξεκινήσει συζήτηση για το αθλητικό νομοσχέδιο. Να πούμε ότι εκεί αναμένονται αρκετές ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, για να μην το πω αλλιώς, που αφορούν και στη θητεία των διοικητικών συμβουλίων των ομοσπονδιών και στην αναδρομικότητα των διατάξεων, της ισχύως των διατάξεων και φυσικά στο ότι θα πρέπει να λυθούν ζητήματα που αφορούν τα στημένα παιχνίδια, Χρύσανθε, ποτέ δηλαδή, αστιότητες, ναι, το ντόπινγκ και άλλα πράγματα που ταλανίζουν, τη βία που ταλανίζουν τον ελληνικό αθλητισμό. Εντάξει, 45 χρονών γίναμε. Θα βάλουμε το μαχαίρι σκόκαλο, Κώστα.
Ναι, την πόρτα στο κλειδί. Είμαστε αποφασισμένοι. Θα χτυπήσουμε την μπουνιά στο μαχαίρι. Απλά είμαστε καθυστερημένοι, να ξέρετε. Έρε, Χρυσάνθε. Που δεν συμμετέχουμε, ρε παιδιά. Ναι. Αυτό ζητάει κινέτα. Που δεν συμμετέχουμε σε ούτε μία επιτροπή από αυτές εδώ τις, για την αντιμετώπιση του ντόπινγκ. Α, ωραίες δουλειές. Αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού. Αυτά εδώ πέρα. Δηλαδή, γιατί δεν μας παίρνουν και εμάς σε μία τέτοια. Θα τους πω να με πάρουν. Είναι φίλοι μου αυτοί. Παρουσία και 300 χρυσάκια κόστα. Όχι μόνο αυτό, ρε φίλε. Και φάπαξ κάτι χιλιαρικάρες, ένα μισάρι τέτοιο. Να βγαίνω και να λέω. Γίνεται δουλειά όμως, γίνεται δουλειά. Θεωρώ ότι είναι ύποπτο το διπλό ημίχρονο άσο τελικό που τα λέμε εμείς την Παρασκευή πριν τα μάτς. Να τα λέμε αυτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, μου είπανε, άκουσα ότι. Δεν είναι ωραία αυτά. Φοβερά πράγματα. Μισή ώρα στην εδρία. Άσε μπορώ να βγω και βουλευτής έτσι μετά από λίγο καιρό. Τι νόμιζατε. Κανονικά και με τον νόμο. Λοιπόν. Έχει ματσάρα στην. Super League 2, Λεβαδιακός Απόλλων Λάρισας. Σήμερα. Αύριο νομίζω. Ή την Κυριακή. Τι ματσάρα. Ματσάρα. Διπλό ημίχρονο στο τελικό. Ορίστε, να το είπε κατευθείαν. Τι ματσάρα. Επίσης να πούμε ότι είχαμε ένα περιστατικό το οποίο το δίχως άλλο ευτυχώς εξελίχθηκε καλά. Ένα ατύχημα για τον Άγγελο Ανσασιάδη. Σοκαριστικό. Σοκαριστική φωτογραφία με το αυτοκίνητο, το αγροτικό. Που πραγματικά όντως είχαν Άγιο. Κοίταξε. Όντως είχαν Άγιους. Είχαν Άγιους. Όχι έναν. Πολλούς, dream team Αγίων. Γιατί είναι πραγματικά θαύμα. Πώς βγήκανε. Ούτε μία γρατζουνιά. Δηλαδή θα μπορούσαν να βγουν με ένα σπασμένο πλευρό, ένα σπασμένο πόδι. Με κάτι. Εντάξει, και πάλι θα μιλούσαμε για θαύμα γιατί το να πέσει μια χαράδα 3 μέτρων. Φίλε, πώς έγινε αυτό. Έπεσαν σε χαράδα. Τον έβλεπε. Και έκανε τουμπές. Η βροχή έκανε τον δρόμο. Και ο δρόμος για την Αρναία δεν είναι και ότι η ορεινή Χαλκιδική. Αλλά φαίνεται πως. Και έφυγε από το δρόμο, δηλαδή. Έφυγε από το δρόμο και έπεσε χαράδρα, ναι. Απίστευτο. 3 μέτρων. Και έκανε τούμπες κιόλας. Και ζήσανε. Το αμάξι, παιδιά, πολτοποιήθηκε, εντάξει. Δηλαδή... Ναι, ήταν όμως τέτοιο. Το είδα καλό το αυτοκίνητο. Ναι, δεν είναι το αγροτικό που. Ισούζου. Μπράβο. Είναι καλό, είπαμε. Πάρε μια χορηγία. Ότι σώθηκε. Προφανώς είναι η ασφάλεια του αυτοκίνητου. Ναι, άμα είχε πολτοποιηθεί και ήταν αλλού οι άνθρωποι, δεν το έλεγα. Αλλά δείχνει μια ασφάλεια. Αν πέσετε σε χαράδρα, να έχετε αυτό. Βάλτε κράνο. Σας σώζει. Βάλτε κράνο. Εντάξει, κοιτάξτε, όταν εγώ άκουσα αρχικά ότι είναι σοκαριστικό, δηλαδή, εντάξει. Λογικό ήταν. Άμα πέσει σε 3 μέτρα χαράδρα, τα χτυπήματα που είχε δηλαδή, ήταν λογικά. Αλλά όπως είδες, προστατεύτηκε το σημείο που. Η καμπίνα δηλαδή. Η καμπίνα, ναι. Και αυτή είναι και η λογική των αυτοκινήτων αυτών. Φορούσαν αφότερη ζώνη και ο Άγγελος Ανασιάδης και ο Απόστολος Τερζής. Σημαντικό και επίσης αυτό. Επίσης πολύ σημαντικό. Ναι. Θα πεταγόντουσαν έξω. Αλλά πάνω απ' όλα, παιδιά, εντάξει. Όχι, θα πενταγόντουσαν απλά. Σκέψου, με την κατρακύλα θα πηγαίναν και θα ερχόντουσαν. Θα χτυπούσαν δηλαδή κάπου. Επειδή μίλησα με παιδιά από τον σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Αρναίας, εκεί πήγαιναν. Πήγαν επί τόπου. 10 χιλιόμετρα από την Αρναία έγινε το. Έχω παίξει και εκεί, Κώστα, να ξέρεις. Στα καλά χρόνια. Στην Αρναία έχει πάει. Δεν πήγα. Εγώ δεν πήγα. Έχει ο Άγγελος Ανσιάδης ιδιαίτερες σχέσεις με τα παιδιά της Αρναίας. Στρατώνει τέτοια αυτά, παίξαμε. Μαχητές πεύκων. Δεν ξέρουμε τους δρόμους. Αρναία έχουμε πάει. Άμα έχεις παίξει. Αρναία έχουμε πάει. Δεν ξέρεις τον δρόμο. Νομίζω. Πολύ ωραία η Αρναία. Ωραία η Αρναία. Και τα παιδιά λοιπόν που έσπευσαν στο σημείο μαζί με πυροσβεστική και αστυνομία πάθαν σοκ με την εικόνα του αυτοκινήτου και φυσικά. Να ρωτήσω κάτι. Πώς βγήκαν από εκεί. Λεπτομέρειες δεν ξέρω. Πώς ανέβηκαν δηλαδή τη χαράδρα. Τρία μέτρα σου λέει, δεν ήταν 53. Δεν ήταν και. Τρία μέτρα είναι. Τρία μέτρα αγόρι με χαράδρα. Χαράδρα. Σκαρφάλωσαν και ανέβηκαν. Πώς ανέβηκαν. Είναι ακόμα εκεί. Στην άβυσο, 80 μέτρα. Ναι, είναι ακόμα εκεί. Είχε αγροτικό. Βέβαια, αφού ο άνθρωπος είναι. Κάνει. Έλεος. Πραγματικά. Φεύγω από την κομπή. Το χιούμορ με τον Χρύσανθο. Ναι, όντως. Δεν έχω συναντηθεί ούτε μισή φορά. Σε ενημερώνω. Μα αφού ο άνθρωπος κάνει παράγει σίγουρο, κάνει δουλειές. Γιατί να μην έχει αγροτικό. Ότι συναντιέται συνέχεια το χιούμορ. Καταρχήν γιατί γελάσατε και οι δύο. Χαμογελάσατε. Δεν γέλασα. Κατά δεύτερον. Ανανέωση έκανες. Εγώ το χιούμορ, ναι. Εγώ το χιούμορ το κάνω και το χαίρομαι γιατί αυτό που χαίρομαι είναι ότι μπορούμε σήμερα να γελάμε. Γιατί πάρα πολύ απλά οι άνθρωποι είναι καλά. Αυτό το σημαντικότερο απ' όλα. Και να κάνω πλάκα. Δεν το συζητάμε. Και αντί να λέμε το πιο άσχημο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί, ακριβώς, τώρα κάνουμε πλάκα και γελάμε με ένα προσωνύμιο. Εντάξει, μη μου πεις ότι δεν τον έχετε αποκαλέσει κι εσείς έτσι. Εγώ ποτέ. Εγώ ειδικά ποτέ. Όχι, εγώ τον εκτιμώ πολύ. Καλά. Η προηγούμενη λοιπόν εκπομπή που λέει τις αλήθειες, τον έχει αποκαλέσει. Σε
Χιουμοριστικά. Και εγώ χιουμοριστικά το είπα. Χιουμοριστικά, εντάξει. Γιατί σα ίσα και ένα άνθρωπο, τον οποίο παρόλο που. Ο Βάγγελος χρόνια κυκλοφορεί με τέτοια αυτοκίνητα. Ναι. Αγροτικά μένα, αλλά και δυνατά αυτοκίνητα. Ο Αναστασιάδης, παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις με έχει κάνει έξαλλο και πίστεψε με, δεν είναι με τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι όσο ήταν στον ΠΑΟΚ, είναι από τους ανθρώπους που σεβόταν και σέβονται τον Άρη. Και αυτό έχω να το πιστοποιήσω και ως προπονητή της Εθνικής. Ότι ήταν από τους ανθρώπους που. Και όταν είχε, γιατί είχε μιλήσει κάποια στιγμή με τον Γκάρι Πίδη, είχε μιλήσει με τους ανθρώπους του Άρη, γιατί πήρε για κάποιους παίκτες. Όμως δηλαδή πήρε. Ναι, πήρε τον Βαλεριάνο και τον Σιώπη. Μπράβο. Ο Άγγελος. Και προσέγγισε το σωματείο με σεβασμό και όχι μια μαγιά ότι υποτίμηση ή οτιδήποτε άλλο που, έχουν κάνει, που κάνουν κάποιοι άλλοι. Όπως ο Ελευθέρης Δούκας, παραδείγματος χάρη, που λέει. Όχι, με τον Άρη. Τέλος πάντων, δίνω ένα παράδειγμα. Όχι με τον Άρη, με τον Οάρης. Με τον Οάρης και τέτοια, μπράβο. Στο μόνο σημείο που δεν σεβάστηκε τον Άρη ο Άγγελος Αναστασιάδης είναι όταν είχε παίξει πλατανιά Άρης. Τότε νομίζω όμως ότι περισσότερο δεν σεβάστηκε τον εαυτό του και όχι τον Άρη. Όταν μετά από εκείνο το εκπληκτικό παιχνίδι με την απίστευτη σφαγή που είχε φάει ο Άρης, που έμεινε με 9 παίκτες. Με 9 παίκτες έμεινε σφαγή. Στέριο και έφαγε γκολ που δεν υπήρχε γκολ. Σφαγή. Και απέβαλε 2 παίκτες. Ο Μάνταλος Στέριο που είναι. Στέριο, ναι. Να μην πω τι. Ναι, ναι. Είναι αυτός που είναι, μιλάει με τον Μπέο τον Αθώο. Που επίσης εκεί σφύριξε το Ολυμπιακό Βόλου Παναθηναϊκός, που άφησε με 9 τον Παναθηναϊκό και έδωσε 2 πέναλτι στον Ολυμπιακό Βόλου. Τελευταία αγωνιστική. Και έχασα την Ευρώπη για ένα βαθμό και παίζατε μετά στο play-off μαζί. Γελί. Αυτή είναι η εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε εκείνο λοιπόν το παιχνίδι που τον ρωτήσανε για τη διαιτησία, για τα όλα σκηνικά κτλ. Και το γκολ που δεν μπήκε ποτέ, του διούθηκε, το μέτρησαν. Το γκολ του Πλατανιά δηλαδή, που δεν πέρασε ποτέ τη γραμμή. Και είναι κάτι παραπάνω από εμφανές, γιατί είναι έξω από την εστία. Δεν κάνει υποψία δηλαδή. Και έκανε την πάπια εκεί. Που είπε, δεν ξέρω, θα το δω και αν είναι θα το πω και ακόμα το λέει. Είναι το μόνο σημείο το οποίο του το κρατάω σε σχέση με την συναναστροφή του με τον Άρη. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι αντιμετώπιζε τον Άρη με σεβασμό και στον τελικό του κυπέλου τότε που κέρδισε το 1-0, γιατί προπονητής του ΠΑΟΚ ο Άγγελος ήταν τότε, και γενικότερα στο πώς διάγει απέναντι στο σύλλογο. Αλλά θεωρώ ότι εκεί έχει κάνει ένα λάθος, ίσως και λόγω της κατάστασης επιβίωσης που έπρεπε να αντιμετωπίσει όντας προπονητής του Πλατανιά, που υποτίθεται ότι τότε ήταν στο άρμα του Ολυμπιακού, αλλά είχε προπονητή τον Άγγελο Αναστασιάδη. Κώστα. Ήσανθε. Ότο καλογεράς.gr, πριν από κάθε λοιπόν ταξίδι, θα πρέπει να κάνετε έναν υπεύθυνο έλεγχο. Λέω τους χορηγούς τη δεύτερη ώρα στην πρώτη, αλλά δεν πειράζει. Για να κάνετε με ασφάλεια λοιπόν το ταξίδι σας, ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων Ότο Καλογεράς, σέρβις, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης, 3 καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, Εσπερίνο 19 και 14 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Θέρμη. Μαζί μας, DK Toys. Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, η καλύτερη συλλογή με μεταλλικές τάπες είναι εδώ. Μπορείς να μπεις στο dktoys.gr, να τις ψάξεις, να τις βρεις, να τις συλλέξεις, να τις ανταλλάξεις με τους φίλους σου. Μεταλλικές τάπες με τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αν μπείτε στο dktoys.gr, το D, το K και το Toys να γράψετε δηλαδή, .gr, θα δείτε ότι υπάρχουν και πολλές άλλες συλλογές που είναι πάρα πολύ καλές και θα μπορέσετε να κάνετε χαρούμενα τα παιδάκια σας, όπως κάναμε έναν φίλο που κέρδισε χθες την εκπομπή μας και πήρε τα 20 φακελάκια και τον ρώτησα τι ομάδα είναι και μου είπε αυτή που δεν συμπαθείς. Δεν καταλάβα ποια λέει, δεν αντιλαμβάνουμε τι ήθελε να πει Κώστα. Τη Manchester United. Προφανώς. Μαζί μας είναι η Dialog. Αν ψάχνεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη, η Κατερίνη Ιβέρια, μιλάς και διαβάζεις άπτεστα γερμανικά, Dialog είναι η λύση για σένα. Χωρίς πωλήσεις μέσω τηλεφώνου, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, Dialog.gr. Και Injection Service, ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου στην Injection Service. Εξοικονομείς καύσιμο, χρήματα και έχεις καλύτερη απόδοση στον κινητήρα σου με τον καθαρισμό του συστήματος εκασμού του αυτοκινήτου σου, το περίφημο GFC. Απόλλωνος 18 στην Κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού δηλαδή, 93-37-87 και injectionservice.gr. Νομίζω ότι είμαι επιχρεωμένος λίγο να αποθεώσω κόκκινο πρωταθλητή, παύλα γάβρο, παύλα γάτα, η εφημερίδα 3-1. Είναι όλα μαζί είναι αυτά. Η γάτα πρέπει να, να μας έχει αφήσει. Πάει η γάτα, τελείως. Γιώργακόπουλος, έχει γράψει επικά θέματα για τον Άρη. Πρωταθλητής και γάβρος πλέον είναι, δεν σώζει την κατάσταση. Η γάτα η οποία θυμάμαι πάντα αποθέωνε το Γιάννη Κόντι.
Ενώ ήταν προ τα. Μπορεί να έγραφε ο Γιάννη Κόντι του ίδιου. Όχι. Έχει λοιπόν σήμερα προσήλωση ο κόκκινο. Ένα φίλο του. Ναι. Δεύτερο αθλητή. Μαζί με τον Γαύρο. Τώρα να σου πω κάτι. Δεν είσαι ήρωνα. Ναι, μία φορά ήταν δεύτερο αθλητή. Στι υπόλοιπε δύο. Στα υπόλοιπα έχει πάρει 50 πρωταθλήματα έχει πάρει. Εδώ τρία έχει πάρει. Ένα πήρε double και μα το και ο αίτητο παλιό. Εντάξει, φίλε, λίγο σεβασμό στον δίκαιο. Δεν σέβομαι τον Ολυμπιακό ποτέ. Γελάει και η δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται να τον σεβαστώ ποτέ και δεν πρόκειται να σεβαστώ τους δημοσιογράφους του κόκκινου πρωταθλητή. Σέβομαι τους δημοσιογράφους του Φωτός. Συμφωνώ, Στέργιο. Τη φυλάδα αυτή δεν τη σέβομαι. Όχι. Το άγνωστο φλερ λοιπόν με Ιμπραήμοβιτς. Πρωτοσελιδάρα Ιμπραήμοβιτς, ξεφωταρισμένες με την πιτριωτιά. Ο θρύλος είχε μιλήσει το Γενάρη μαζί του. Α, είχε. Πήγε μήπως ο Στέργιο. Πήγε ο τέτοιο, μήπως εκεί. Όχι, αν πήγαινε εκεί ο τέτοιο θα έγραφε βόμβα. Α. Οι εκμυστηρεύσεις του διάσημου ατζέντη του Μίνο Ραϊόλα. Ορίστε, ρε φίλε, μιλάει με Ραϊόλα. Ελεύθερος έμεινε ο Σουηδός. Με Ραϊόλα μιλάει ο Ολυμπιακός. Εν τω μεταξύ θα πάει, λέει, στην Πολώνια. Ελεύθερος δηλαδή... έμεινε ο Σουηδός παικταράς. Να το. Αμερικάνος παιχταράς. Βραζιλιάνος παιχταράς. Τον θέλει σαν τρελή τώρα η Μίλαν με 4 εκατομμύρια ευρώ. Πιστεύω όμως ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Με 4 εκατομμύρια δεν μπορούμε να τον πάρουμε εμείς. Εσύ όχι. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μπορεί. Εμείς ο Ολυμπιακός δεν φύγει. Εμείς ο ΠΑΟΚ. Εμείς ο ΠΑΟΚ δεν μπορούμε. Δώσαμε 5. Δώσαμε 5 για το Ζομπά. Το Ζαμπά. Και δεν μπορώ να δώσω 4 για τον Ιμπραήμοβιτς, φίλε. Σαβίδης είμαι. Ναι, αλλά ο Ζαμπά είχε μάνατζερ Ρώσο. Α γίνει και ο Ραϊόλα λίγο. Βραζιλιάνο έχει. Εντάξει. Από τη Ρωσία δεν ήρθε. Απλώς είναι φίλος μας ο. Όχι από τη Ρωσία. Ο πρόεδρος της Τσετσενίας. Από την Τσετσενία. Είναι ο Μουσάτος, ο... με τις Τίγρες και τα λοιπά. Ο Μοντγκοβόρεφ. Άμα δεν πες τίποτα. Α του καμιά ρουκέτα. Ή αλλιώς θα έγραφε Ήμπρα. Ήμπρα. Πόσα γράμματα είναι. Ένα, δύο, τρία. Καλό. Μια μεγάλο συντολή. Ήμπρα. Με κόκκινα γράμματα. Ήμπρα. Για το κόκκινο χτυπάει καλύτερα. Αυτά λοιπόν είναι ο κόκκινος πρωταθλητής. Εντάξει, αποκαλύπτει το άγνωστο φλερ. Μα λέει ότι τον ήθελε, είναι είδηση. Δεν λέει ότι τον παίρνει. Θέλει η Ιμπραήμοβιτς. Ναι. Τον ήθελε, ότι το προσπάθησε και τώρα μάλλον πάει στη Μίλαν. Που την έριξαν 3 γκολ. Σανουά δηλαδή. Ως Ολυμπιακός. Σανουά. Ε! Βέβαια. Τι να πουλήσει, ρε φίλε, διακοπή πρωταθλήματος έχουμε. Τι είπε, πες, δεν πρέπει να πουλήσει λίγο Ήμπρα. Λίγο Ήμπρα. Ο οποίος έχει πάλι ατάκα θανάτου. Σας έμαθα, λέει, να παίζετε μπάλα και τα λοιπά. Τώρα ξαναπάξτε πάνε baseball πάλι. Δηλαδή ο τύπος είναι εκπληκτικός. Είναι θεός, ναι. Εντάξει, είναι εκπληκτικός. Τώρα λέει μπορείτε να πάτε να δείτε πάλι baseball. Η αυτοπεποίθησή του και αυτό που πρεσβεύει και είναι η επιτομή του, δεν σας βλέπω. Εντάξει. Είναι star με όλη τη σημασία της λέξης. Και καλά κάνει. Γιατί είναι και σημαντικός παικταράς. Ναι, αλλά του είπε καλά πολύ είναι καλά. Του είπε ένας. Ναι, αλλά εγώ παίζω στην Ευρώπη. Η Φιωρεντίνα λέγεται ότι. Θέλει να τον εντάξει στην τάξη. Στην Πολώνια θα πάει. Συλλογή βρικολάκων κάνει. Στην Πολώνια θα πάει. Το Ριμπερί θα πάρει και αυτόν. Εγώ έχω μια αίσθηση και μόνο ότι. Μήπως τον τζεμπήσει καμιά United. Μπα και σώσει τα Αγγλία. Η Αγγλία, φίλε, έχει απαιτήσεις, δεν είναι. Όχι. Μια χαρά είναι όταν τον έχει δει. Τι απαιτήσεις θέλει. Απαιτήσεις έχει η Αγγλία. Δεν είναι το ίδιο. Εντάξει, είναι και marketing τιμές, δεν ξέρει. Θα πουλήσει καμιά 9 εκατομμύρια φανέλες. Αν καταλήξει στην Μίλαν ή στην Πολώνια. Ή στη Φιωρεντίνα ή οπουδήποτε άλλο. Στην Πολώνια, ρε φίλε. Στην Πολώνια. Ένα Ήμπρα με Ρονάλντο, το λες και καλό θέμα για να πουλήσεις. Ναι. Όταν έρθει η ώρα να παίξουν μαζί. Αυτά λοιπόν και για την προσπάθεια του Ολυμπιακού να φέρει τον Ιμπραήμοβιτς. Άμα ο Γαύρος γράψει για Ρονάλντο. Και μιας και μιλάμε για Ολυμπιακό. Που παρεμπιπτόντως περίμενε λίγο. Τα σπορ του Βόρρα, έχουν γράψει. Τζόρνταν. Τζόρνταν. Φέρνει ο Λέβινσον για διακοπές στην Ελλάδα. Το θυμάμαι. Με μικρά από κάτω. Άρα τι λες. Τέλος πάντων. Πολύ καλά χρόνια ο ΠΑΟΚ. Είχε πάρει Σαβίσεβιτς. Είχε πάρει, αν θυμάσαι, τον Γόρθι Κώστα. Θυμάσαι. Ένα τριήμερο. Τζέιμς Γόρθι. Θέλει Γόρθι ο ΠΑΟΚ. Ο αγαπημένος μου παίκτης. Στα τελευταία του ο Γόρθι, αλλά ο ΠΑΟΚ μίλησε μαζί του. Ορίστε, μιλάει. Ρωτάει, φιλέλει. Με Ίντερ. Και από κάτω γράμματα. Τούρκου. 0,5 Μπραντισλάβα. Μπραντισλάβα, πάλι καλά. Είχε κάνει τη δουλειά μου στο μάρκετινγκ. Εγώ είχα πάει πιτσιρικά. Ποιο παίκτη πρώην του ΠΑΟΚ και του Άρη. Ναι, ναι. Δεν σε βοηθάω παραπάνω. Όντως. Έχει παίξει σε άλλες ομάδες. Έχει παίξει στην Ίντερ Τούρκου. Και του Ηρακλή. Και του Ηρακλή. Βρες το Στέργιο. Να το βρουν οι ακροατές. Κανακούδης. Έλα, μην το λες, ρε. Κανακούδης. Το Ηρακλή το σε βοήθησα όμως. Ναι. Με το Ηρακλής βοηθήθηκες. Ναι. Είναι αλήθεια. Και μια και μιλάμε για Ολυμπιακό. Ίντερ Τούρκου έπαιξε. Το ένθετο αυτό περαστικά στο Κώστα Καραπαπά.
Με την οσφιαλγία που τον ταλαιπωρεί. Κοίταξε, να σου κοροϊδεύετε. Άσε να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Σοβαρά θα μιλήσω. Ως πρώην χοντρός, ακόμα χοντρός είμαι, αλλά όχι τόσο πολύ. Είμαι κανονικός τώρα, εντάξει, εύσωμος. Μαγιά φορτωμένη και οι δύο. Φιλέ, όταν είσαι 200 κιλά, η μέση σου πονάει. Και εσύ είσαι χοντρός κάποτε, το θυμάσαι. Όταν μιλάει στα μικρόφωνα, δεν πονάει η μέση. Από αυτό πόνεσαι. Ναι. Το χτύπησε το τέτοιο. Ο Περέιρα! Οι δύο λοιπόν που αποκαλύπτουν κάθε φορά σκάνδαλα. Ναι. Ο κύριος Καραμπάκης και ο κύριος Θοδωρίδης. Ναι. Ο ένας είπε όταν κλήθηκε σε απολογία. Περάστε τον ένα, το 85 χρόνο. Η δίωξη στον από τα sites λέει το μάθα και είμαι στο εξωτερικό. Και ο άλλος είπε ότι πονάει η μέση μου και αυτό και οξία. Οξία, οξία. Το θυμάσαι. Είναι η πάγια τακτική, Στέριο μου, αποφυγής δικαστηρίου. Ιατρικός λόγος. Ναι, όταν είσαι μάγκας, ρε φίλε. Ένας φίλος μου, ας πούμε, είχαμε ένα δικαστήριο κάποτε, είπε ότι έχει καρδιακό πρόβλημα. Εγώ περιμένω με αγωνία να μάθω τις αποκαλύψεις, κύριο Καπαπά. Για την Ξάνθη, τον ΠΑΟΚ. Ένας φίλος μου. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Δυστυχώς για μένα έλειπα. Αφού λοιπόν η Ελλάδα περιμένει με αγωνία τις αποκαλύψεις, κύριο Καπαπά, προφανώς έχει και αποδείξεις. Να πω αυτό λέει ο άνθρωπος. Μέση του, ρε φίλε. Περαστικά στον άνθρωπο. Οξία, οσφιαλγία, φίλε. Τι να αντέξει και αυτή η μέση. Μεγάλο ο πόνο. 200 κιλά άνθρωπο. Πονάει η μέση. Πονάει η μέση του, ρε φίλε. Ναι, περαστικά λοιπόν. Άρα λογικό είναι, ρε παιδιά, δεν λέει ψέματα. Δεν είναι, δηλαδή, τι λογικό. Δηλαδή, άμα σου λέγει ότι έχει κάτι, τι θα έλεγε. Περαστικά. Τι θα σου λέγει, ότι έπαιξε μπάσκετ και χτύπησε και έπαθε χιαστούς. Πονάει η μέση του. Αυτό, γιατί είσαι, γιατί είσαι άκαρδο. 21 Νοεμβρίου απολογούνται. Το γράφει. Απολογούνται και οι δύο. Ο κόκκινος του αθλητής το γράφει αυτό στην πρώτη σελίδα. Ο σφιαλγία, ο. Δεν γράφει κάτι περαστικά, Κώστα. Δεν ξέρω ο Γαύρος αν το γράφει μέσα. Α, κάτσε να μην το Γαύρο. Άσε το Γαύρο και το τέτοιο. Η πράσινη μπορεί να μα πει τη γράφει με τι επιλογέ του Γιαννακόπουλου που έχει διαλύσει την ομάδα. Ε! Φταίει Πεδουλάκη, ποιο φταίει. Ποιο τον πήρε το Πεδουλάκη. Ποιο τον πήρε το Πεδουλάκη. Να του, νύχτα ντροπή για Πεδουλάκη και παίκτε. Για Πεδουλάκη και παίκτε. Ποιο του πήρε του Πεδουλάκη. Τράπηκαν και τα λάβαρα. Ποιο του πήρε αυτού. Γιατί όταν είναι στον Ολυμπιακό φταίνει η Αγγελόπουλη. Η διοίκηση. Στον Ολυμπιακό φταίνει η Αγγελόπουλη. Εδώ δεν φταίνει για να κόπουλη. Φταίει, πώς φταίει. Όχι. Φταίει. Να ξέρεις ότι πολλοί σοβαροί δεν πηγαίνουν στον Παναθηναϊκό εξαιτίας του. Προπονητές εννοώ. Δώσαμε τα κλειδιά στον Αργύρι. Γιατί σκέψου ποιους είχε προπονητές. Εκτός τον Πιτίνο. Τον Ιβάνοβιτς. Τον Ομπράντοβιτς. Τον Τζόρτζεβιτς. Ναι, ο Ομπράντοβιτς κάποια στιγμή φίλε έφυγε γιατί. Γι' αυτό. Γιατί δεν άντεξε την τρέλα. Έτσι είναι αυτά. Αλλά δεν τον ακουμπάμε. Τον Πεδουλάκι. Τον Τζόρτζεβιτς, τον Ιβάνοβιτς, ξανά Πεδουλάκη. Τον Πεδουλάκη. Ωραία. Μια χαρά. Αλλά είναι φίλος μας. Δεν τον ξεφωνίζετε. Σωστό. Τον PJ, πώς το λέτε. DPG. Τον DPG. Ναι, αλλά βάζει φίλε. Χωσουά. Χωσουά. Χωσουά, εντάξει. Χοντρά Χωσουά κιόλας. Τέλος ο Αργύρης γράφει live sport. Ένα μενόμενο ήταν. Χωσουά. Χοντρά Χωσουά. Χοντρά. 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 Πού. Για να, για να είναι ένατος το τέτοιο. Για να κάνει την τρέλα του. Αγαπάει την ομάδα του. Χοντρά Χωσουά. Για να παίρνει τα ντάμπλ στην Ελλάδα. Να κάνει γλέντι τους άλλους. Τον Προμηθέα. Δεν πειράζει. Να κάνει γλέντι τους άλλους. Μια χρονιά δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός και δεν πήρε τον ντάμπλ. Να κάνει καλύτερο πρωτάθλημα χωρίς τον Ολυμπιακό είδες. Τι. Χάνει και ο Παναθηναϊκός. Το κύπελο έχασε. Στο κύπελο. Μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα. Τον Προμηθέα. Δηλαδή την ομάδα που είναι φύλλα προσκύμενη στον Ολυμπιακό. Μπα δεν είναι πουθενά ο Προμηθέας. Δεν είναι. Είναι τώρα το παίζει λίγο Ευρωλίγκα. Μήπως παίξει κιόλας. Εντάξει. Και μα αυτό το λένε όλοι σαν τρομερό κατόρθωμα. Μα όταν βλέπει η Ευρωλίγκα ότι έχεις χρήμα και project κτλ. Θα σε βάλει. Εντάξει, καλά. Και βγεις και βαθμολογικά. Μάλιστα. Εσύ λες ότι ο Άρης αν πήγαινε δεν θα έβγαινε. Δεν θα παίζει, όχι. Θα παίζει. Θα τον έδινε wild card. Θα τον έδινε wild card. Λοιπόν. Πάμε στο break. Όταν επιστρέψουμε να μας πεις για τη χθεσινή συνάντηση, Κώστα. Πιανού. Του Σταϊκούρα με τους ανθρώπους του Ηρακλή. Α, ναι. Δεν μας είπες τίποτα χθες. Βέβαια. Τι βέβαια. Έγινε μετά. Ε, ναι. Βγήκες μετά τα πεις εδώ στο Ζαγόρα. Τίποτα. Ξαφανίστηκες. Έβαλε το κοφίδι με τα μουσια. Έκλεινα παίκτηρε, Χρυσάνθε. Συγγνώμη κιόλας. Τον Τέπιτς. Ακριβώς. Το κατάλαβαμε. Μια χαρά είναι το Τέπιτς. Μια χαρά είναι. Μακάρι να μπορείς τον Ο Άρης ποιον παίρνει. Τον Όστιν. Τον Όστιν ή τον Φριτζ Πάτρικ. Τον Γκίλ Πάτρικ ή τον Φιτζ Πάτρικ. Φριτζ. Φιτζ. Φιτζ. Φιτζ Πάτρικ. Καλός. Καλός. Το πάρουμε. Πληρώθηκε και ο Μόρες, επειδή ανησυχούσες χθες. Στο είπα ότι θα πληρωθεί. Δεν σου είπα το Σάββατο ο Άρης θα πάρει. Αφού μάζεσαι 30 χιλιάρικα κόσμος, πού να μην πληρωθεί. Δεν σου είπα θα πάρει ο Άρης παίκτη το Σάββατο.
Για την ώρα ο Άρης έφυγε παίχτης. Δεν πήρε παίχτη. Έφυγε παίχτης. Είναι Παρασκευή σήμερα και δεν λύθηκε τον μπαν. Επίσης θα μιλήσουμε δουλεύει για ένα... η FIBA το Σάββατο το πρωί να το λύσει. Καλά. Επίσης να πούμε ότι ένα άλλο δυσάρεστο γεγονός, τώρα μια που είπαμε τα μπασκετικά, πέθανε ο γνωστός Αμερικανός παίκτης, ο Άντωνι Γκράντι. Ο οποίος είχε γίνει γνωστός από την παρουσία του στον Πανελλήνιο, μεγάλο σκόρερ. Πανελλήνιος, ΑΕΚ κτλ. 40 ετών. Καρδιά. Θα έχουμε ρεπορτάζ σε λίγο. Σε μια διένεξη, λέει, στο σπίτι της γιαγιάς του, κατάλαβες. Διένεξη. Κάνας πυροβολισμό σίγουρα. Οι Αμερικάνοι, δηλαδή, παιδιά, μιλάμε σαν τα κοτόπουλα σκοτώνονται κάθε μέρα με τα όπλα. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται εκεί. Ενώ οι Έλληνες. Η κράτος είναι πραγματικά. Ενώ οι Έλληνες ασχολούμαστε με θέματα. Οι Έλληνες σκοτώνονται σαν τα κοτόπουλα στους δρόμους. Γιατί, γιατί είμαστε λύθοι. Εντελώς. Πέφτουμε σε. ακόμα και αυτό η λυθιότητα είναι. Που δεν υπάρχει οδικό δίκτυο και κλειστά είναι οι δρόμοι και δεν υπάρχει ακριβώς. Μπάρα για να γιατί, προστατεύσει τον γιατί κόσμο. Είμαστε ηλίθιοι και ψηφίζουμε ηλίθιους και άσχετους. Είμαστε. Και ανίκανους. Δεν νομίζω ότι γιατί, γιατί πληρώνουμε 60 ευρώ πήγαινε έλα στην Αθήνα για στα οδιώδια, για το οδικό δίκτυο ναι. Και δεν έχουμε ούτε ένα δρόμο της προκοπής στη χώρα. Ούτε ένα δρόμο της προκοπής. Ναι, αλλά έχουμε εκπομπές που λένε τα έχουμε τον παντρεμένο αφεντικό μου ακριβώς, και επειδή δεν χωρίζει θα τα φτιάξουμε το γιο του. Γι' αυτό είμαστε ηλίθιοι ακριβώς. Ο γιος του πόσο χρονών είναι? 8! Τα έχουμε το παντρεμένο και επειδή χωρίζει. Είσαι 30, ζωή 30 ετών. 50. Το αφεντικό είναι 65. 50 είναι. Και ρε. Ο γιος είναι 40. Όχι, ρε, 50 είναι και ο γιος είναι 25. Παίζει και αυτό που λέει ο Κώστας. Και καλά, τα φτιάξαμε το αφεντικό. Γιατί δεν φτιάχνουμε το γιο κατευθείαν. Εγώ είμαι 46. Δεν, είσαι, αφεντι... 40... δεν είσαι αφεντικό όμως. Του εαυτού μου. Α, το εαυτού είμαι ο γιος εγώ. Έρο Κυριάννη, σε βλέπει. Ναι, ναι, όντως. Λοιπόν, πάμε από εκεί πάνω. Επιστρέφουμε. Ωχ, Παναγία μου. Πάμε, Στέργιο, πάμε. Εδώ είμαστε, Τρόικα, Λίμπερο, 107,4. Πού θα πάμε? Θα πάμε στο μαγευτικό. Είναι? Μαγευτικό. Θα μας το πει αυτός που είναι εκεί. Στο Ερεβάν. Στο Ερεβάν. Ωραία, φίλε. Στον συνάδελφο. Ωραία, ακούγεται. Και αδερφό θα τον χαρακτήριζα, Γρηγόρη Ατρίδη. Γρηγόρη. Γεια σας κύριε, πώς είστε? Δεν μου λες, Γρηγόρη. Γεια σου, Γρηγόρη. Η γυναίκα σου ξέρει που είσαι? Πώς δεν ξέρει? Ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Και? Τι? Έχω πάρει και άδεια, να ξέρεις. Δηλαδή όλα καλά. Άδεια για επαγγελματικό. Για να πάει. Και για να πάω και για να βρεθώ εδώ για επαγγελματικούς λόγους. Τι να κάνουμε τώρα, αναγκαστικά. Και εγώ έτσι λέω σε αυτές τις χώρες, να ξέρεις. Αλλά πλέον επειδή έχω περάσει την 20ετία, εγώ και ο Κούσπα έχουμε περάσει την 20ετία. Να ξέρεις με τις γυναίκες μας. Είμαστε μαζί δηλαδή. Όχι παντρεμένοι, αλλά μαζί τόσα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Μας δίνουν γενικότερη άδεια σε αυτές τις περιοχές. Δεν έχεις πάει χρυσανθές στην Αρμενία. Ναι, εντάξει, εσείς είστε Μολδαβία. Σε... ναι, άλλο Μολδαβία, άλλο Αρμενία. Είστε σε άλλο επίπεδο, παιδιά, εσείς, γενικά. Δηλαδή, γεννάμαστε να σας φτάσουμε. Άκου λίγο, στη Μολδαβία πριν 20 χρόνια. Σε σημαίνει αυτό. Άλλο Μολδαβία, άλλο Αρμενία. Τι? Δεν έχουν στην Αρμενία όλες τις Kim Kardashian. Δεν είναι η ποιότητα που αυτό λέω. Η Μολδαβία ήταν η ποιότητα. Έχει ποιότητα, Γρηγόρη. Μικρή. Υπάρχει ομορφιά, υπάρχει ομορφιά. Υπάρχει ομορφιά, λέει ο Γρηγόρης. Παιδιά, να ακούσουμε τον Γρηγόρη. Ναι, ναι. Έχει, σε σχέση με τη... ναι, οι γυναίκες είναι αρκετά πιο όμορφες από τους άντρες. Αλλά γενικά είναι μια χώρα πάρα πολύ... Παρέμβαση, βάλτο, μην το κόβεις. Ήταν ωραίο, ρε φίλε. Έπεσε η γραμμή την ώρα που λέγαμε για... Αυτό θα γίνει τώρα, θα πέφτει η γραμμή. Ε! Αυτή είναι η παρέμβαση, είδες. Οι γυναίκες λέει είναι πιο όμορφες από τους άντρες. Γιατί υπάρχει κάποια χώρα που οι γυναίκες είναι πιο άσχημες από τους άντρες? Οι γυναίκες, η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία. Το σκέφτηκα τώρα. Πιο άσχημες γυναίκες δεν έχω ξαναδεί. Επειδή έχεις τον Ρονάλντο. Όχι. Είναι, ναι, όντως. Η Πορτογαλία. Όντως. Ναι, συμφωνώ. Τον έχουμε. Τον έχουμε, τον έχουμε. Έλα, Γρηγόρη, πάμε λίγο. Πήγες να πεις κάτι για γυναίκες. Τα αφήνουμε, εντάξει. Έφαγες, ναι, 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 ναι. Έφαγες παντόφλα. Ναι, φίλε, εκπληκτική. Πέσα να μας φάνε. Στον επόμενο φίλο ήταν αυτό ο ορισμός. Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα είναι ότι είναι μια χώρα η οποία
τρέχει πολύ φιλικά αισθήματα για την Ελλάδα. Προφανώς έχουμε και πολλούς Αρμένιους στην Ελλάδα, αλλά και εδώ είναι πολύ φιλικοί και πολύ φιλόξενοι. Ένα παραπάνω και με εμάς τους Έλληνες, προφανώς γιατί υπάρχει αυτή η σχέση και γιατί έχουν πολύ κόσμο που έχει ταξιδέψει στην Ελλάδα και βρίσκεται και ζει πλέον μόνιμα εκεί. Καταρχήν, είπες ότι είσαι στο κανάλι του Προέδρου που έχει το κόκκινο ποτάμι, που λέει για τη σφαγή των Αρμενίων από τους Τούρκους και δεν τα είπες αυτά. Δεν μπήκα σε διαδικασία να κάνω τέτοια σχέση. Να τα πει. Δεν χρειάστηκε, δεν χρειάστηκε. Μάλιστα τώρα, λοιπόν, επειδή βλέπω εγώ, επειδή το βλέπω το κόκκινο ποτάμι, είμαστε στο επεισόδιο που διαβάζουν στις εφημερίδες ευρωπαϊκές για τη σφαγή των Αρμενίων και τέτοια. Να ξέρεις. Γρηγόρη, δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις κόκκινο ποτάμι, λοιπόν, Γρηγόρη. Βλέπω. Απλά δεν είμαι, πώς το λένε, σίγουρα είσαι ακόμα πιο ενημερωμένος από εμένα. Λοιπόν, επειδή κάποιος που μας ακούει νομίζει ότι έχετε συνδεθεί με, αν όχι τουριστικό πράκτορα, με κάποιον ο οποίος κάνει εκδρομές, να θυμίσουμε ότι υπάρχει λόγος που είμαστε εδώ για το Open. Δηλαδή, υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί σήμερα στις 7. Η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Αρμενίας στο Ιερεβάν. Ναι. Η εθνική. Ναι. Δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο δυστυχώς, γιατί δεν τα πήγαμε καθόλου καλά στο ξεκίνημα των προκριματικών του Euro 2020. Αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μια διαφορετική εικόνα, πολύ βελτιωμένη από την ελληνική ομάδα. Και παρότι είναι πολύ μικρό το δείγμα, γιατί αυτό το είδαμε κυρίως στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, με Ιταλία και πολύ περισσότερο με τη Βοσνία, νομίζω ότι ο στόχος και στη σημερινή αναμέτρηση και στην αναμέτρηση της Δευτέρας, που είναι στις 10 παρατέταρτο, στην Ελλάδα κοντά στους Φιλανδούς, είναι δύο παιχνίδια στα οποία ο κύριος Φαντσχίπ θέλει να δει αντίστοιχα καλό πρόσωπο και σίγουρα είναι και μια ευκαιρία για εκείνον να δοκιμάσει πολλούς νέους ποδοσφαιριστές. Να σας πω στα του ρεπορτάζ ότι από την 25η, η οποία ανακοινώθηκε για την αποστολή για αυτά τα δύο παιχνίδια της Ελλάδας, μοναδικό πρόβλημα για τον Φαντσχίπ είναι ο Ζέκα, ο οποίος είναι εκτός αποστολής γιατί έχει ενοχλήσεις στην πρώτη προπόνηση στους χιλιακούς προσαγωγούς και έχει μείνει εκτός, είναι τραυματίας. Και το νέο πρόσωπο, είναι και η πρώτη φορά που καλείται στην εθνική ομάδα, είναι ο νεαρός Σεμπάστιαν Βασιλιάδης, ο οποίος είτε στο σημερινό παιχνίδι είτε στο παιχνίδι της Δευτέρας υπάρχουν πιθανότητες να πάρει χρόνο συμμετοχής για να τον δει στην πράξη ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός. Έτσι και αλλιώς αυτά τα παιχνίδια, παρότι είναι αρκετά άχαρα, είναι μια ευκαιρία στο πλάνο Κατάρ, όπως το λέει εκείνος, να αποφασίσει και να αξιολογήσει το ρόστερ και να δει σε ποιους μπορεί να υπολογίζει για τα επόμενα προκριματικά αυτά του παγκοσμίου κυπέλλου. Βέβαια νωρίτερα υπάρχει και το Nations League, γιατί πρώτα εκείνη η διοργάνωση θα ξεκινήσει. Πάντως στο Nations League, Γρηγόρη, θα έχουν πολλές ομάδες που έχουν αποκλειστεί μια δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή έβλεπα ότι η Ισλανδία του Ίγκασον, παρότι είναι αποκλεισμένη μετά το χθεσινό 0-0 στην Τουρκία, μάλλον θα είναι στα play-off του Nations League, γιατί οι ομάδες από πάνω έχουν προκριθεί απευθείας μέσω των προκριματικών. Γενικότερα είναι μια διαδικασία που, εντάξει, δεν βγάζει άκρη, αλλά η εθνική δεν έχει ούτε το Nation League το προηγούμενο, το επόμενο ίσως το δει πιο σοβαρά. Υπάρχει ένα σενάριο το οποίο βέβαια έχει απειροελάχιστες πιθανότητες, με απευθείας προκρίσεις από τα προκριματικά κάποιων ομάδων που είχαν πάρει πρωτιές στο Nations League, για να μπορέσει και η εθνική μας να πούμε ότι θα διεκδικούσε κάτι από αυτά τα εισιτήρια. Αλλά νομίζω ότι είναι σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή, έχουμε, γενικά σε αυτό το διάστημα, με βάση και αυτό που λες, συνειδητοποιεί κάποιος ότι η ελληνική ομάδα το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία με αυτή τη διοργάνωση των δεύτερων ευκαιριών, ξέρεις, που δίνει 4 εισιτήρια για τα τελικά. Η Ισλανδία είναι πρώτη-τελευταία στο πρώτο γκρουπ με βάση τους βαθμούς που μάζεψε. Αλλά επειδή όλοι από πάνω έχουν προκριθεί απευθείας, μάλλον και η Ισλανδία θα δώσει μπαρά στο Μάρτιο. Είναι και αυτό μια. Ακριβώς έτσι είναι. Γρηγόρη, έχουμε εικόνα για την ενδεκάδα σήμερα, τι περιμένουμε να δούμε, μια πιθανή ενδεκάδα? Νομίζω ότι συγκριτικά με το προηγούμενο παιχνίδι μπορούμε να δούμε 2-3 αλλαγές, ένα φρεσκάρισμα για να βάλει κάποια νέα πρόσωπα. Μία έτσι με μια επιφύλαξη, νομίζω ότι στα πλάγια μπακ έχει ένα προβάδισμα ο Κούτρης και ο Μπακάκης. Μπροστά τους μάλλον θα δούμε τους Δόνη και Λιμιό. Ο Κουλούρης και αυτός είναι πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει το αρχικό σχήμα. Στη μεσαία γραμμή ο Γαλανόπουλος και ο Μπουχαλάκης είναι δύο παίκτες με πολλές πιθανότητες για την αρχική ενδεκάδα. Και ψάχνουμε ποιος θα είναι ο τρίτος, βέβαια έχει να κάνει και με το ποιος ακριβώς θα είναι ο σχηματισμός. Σωστά.
Και στο τέρμα ο Πασχαλάκης τα πήγε εξαιρετικά στα δύο προηγούμενα παιχνίδια και είχε και πολύ καλή ενέργεια και είναι και ο λόγος για τον οποίο και ο ίδιος ο προπονητής παραδέχτηκε ότι παρότι δεν παίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του με τον ΠΑΟΚ, επέλεξε να τον χρησιμοποιήσει και να του δώσει την ευκαιρία. Τώρα βέβαια έχει επιστρέψει και ο Μπάρκας, ο Βλαχοδήμος είναι πάντα ένας θεματοφύλακος ο οποίος δεν μπορείς να τον προσπεράσεις γιατί τα πηγαίνει εξαιρετικά αγωνιζόμενος στην Μπενφίκα. Να δούμε ποιο θα ξεκινήσει. Εγώ σας ανέφερα περισσότερο αυτούς που φαίνεται ότι έχουν τον πρώτο λόγο να είναι στο αρχικό μας σχήμα σήμερα. Ωραία, κάτι τελευταίο. Έκανε εντύπωση το ρεπορτάζ για τον Αρμένιο δημοσιογράφο Παύλα, ο παδό του ΠΑΟΚ. Είναι αλήθεια. Με το τατουάζ του. Ναι, και μεταφραστή. Ήταν λίγο ιδιαίτερο αυτό, γιατί τώρα να έρχεσαι σε μια χώρα η οποία. Σας είπα νωρίτερα ότι είναι πολύ φιλική προς τους Έλληνες και κάποιοι στο γήπεδο σκεφτείτε ότι μιλούσαν και ελληνικά, αλλά το να βλέπεις έναν άνθρωπο τόσα χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα που φοράει τη φανέλα μιας ποδοσφαιρικής ομάδας και από μόνος του τρέχει για να μιλήσει με τους Έλληνες δημοσιογράφους, είναι αρκετά έτσι, ιδιαίτερο, έδωσε ένα διαφορετικό χρώμα. Μπορούμε να πούμε ασπρόμαυρο στη χθεσινή συνέντευξη τύπου της εθνικής ομάδας και είναι και ένας από τους ανθρώπους που έχουν επισκεφτεί και το Ολυμπιακό στάδιο και σε παιχνίδι της εθνικής και σε παιχνίδι που έχει αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ και εκεί είχε δώσει μια φανέλα να την υπογράψει ο Πέλκας και να βγει μια φωτογραφία μαζί του. Οπότε νομίζω ότι τώρα ήρθαν οι Έλληνες να τον βρουν στη χώρα του. Από γιαγιά Ελληνίδα και με τατουάζ το χέρι εμείς μαζί για μια ζωή. Το λες και λίγο απρόσμενο εκεί στο Ερεβάν. Ο Φέτφα, πώς είναι ο Φέτφα, αυτό μας νοιάζει, ο Φέτφα πώς είναι. Ο Φέτφα. Ο Φέτφα σε καλή κατάσταση. Α, μπράβο. Ωραία. Και παίκτης ο οποίος έχει και το τελευταίο χρονικό διάστημα συνολικά, εντάξει, παιχνίδια στα πόδια του. Νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα και εκείνος να πάρει χρόνο συμμετοχής. Είτε στο σημερινό παιχνίδι, είτε στο παιχνίδι της Δευτέρας. Ωραία. Περισσότερα στις 7. Γρηγόρη, στην περιγραφή του Αλέξη Πυρόπουλου, Ναι. Και από τις 6 και 4 θα υπάρχει στο Open και το pre-game της εκπομπής. Με ρεπορτάζ από εδώ, τώρα σε αυτή τη φάση μας βρίσκεται, που κάνουμε ρεπορτάζ και πηγαίνουμε σε διάφορα σημεία της πόλης για να δώσουμε κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Και εννοείται και όλα τα τελευταία αγωνιστικά νέα λίγο πριν τις 4 της αναμέτρησης από τις δύο ομάδες. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Και εγώ, παιδιά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή δουλειά. Λοιπόν. Ωραία ταξίδια είναι αυτά. Ο Γρηγόρης θα ειδικά αν είναι εθνικοί γιατί δεν έχουν άγχος, παιδιά. Γιατί δεν έχουν άγχος. Ευχόμαστε κάποια στιγμή να έχουν άγχος. Στη δουλειά έχεις άγχος, δεν ξέρω. Γιατί θα κάνω το ρεπορτάζ, θα βγω καλά, κερδίση. Θα μιλήσω σωστά. Αυτό λέμε άγχος. Το ένα δημιουργικό άγχος, δεν φίλε. Αυτό το βαθμολογικό τώρα η εθνική. Ο Αλέξης Πυρόπουλος δεν νομίζω να έχει άγχος, Κώστα και Χρήσα δε, για το σημερινό παιχνίδι. Ούτε ο Γρηγόρης και αυτός είναι έμπειρος σιγά σιγά. Γιατί δεν θες να κερδίζει η ομάδα που πας, που ακολουθείς. Δεν θες να κερδίζει η ομάδα. Όχι για την εθνική. Ναι, ρε φιλά, δεν έχεις. Γενικά. Δεν σε περιμένει στο αεροδρόμιο κανένα άμα χάσεις. Αυτό σου λέω, Κώστα. Έλα, εντάξει. Αυτά είναι χαζομάρες. Δεν θα κρίνεται. Να σου το πω. Ωραία, να σου το πω πιο. Πόσες ώρες σε περίμενε στο αεροδρόμιο που έχασε ο Άρης. Καμία. Δεν έχει Κώστα καμία σχέση το ένα με το άλλο. Η εθνική. Κώστα μου. Καμία. Δεν είναι μόνο το να χάσεις. Ναι. Το να περιμένει εμένα το ρεπόρτερ να με δει ναι. Άρα... αυτό που σκέφτεσαι. Ότι αν χάσει ο Πάκο όμως που έχασε φέτος στην Ευρώπη, Κώστα. Οκ, okay, έχει το σαβίδι. Ο Άρης όταν έχασε τη Μόλντ έχασε και ένα εκατομμύριο. Συν ότι θα κέρδιζε άμα μπορούσε να πει στους ομίλους. Έχει και άλλα παρεπόμενα εσύ το άγχος. Εσύ μίλησες για άγχος δικό μας των δημοσιογράφων. Είναι και δικό μας, γιατί άμα πηγαίνει καλά η ομάδα, πας καλά και εσύ. Καλά, πέρα εννοείται. Από το κέρδος που έχεις επαγγελματικά, θα κάναμε και 5 ταξίδια ρε εσείς άμα προκρινόσασταν. Το τελευταίο που πήγαμε ήταν προαμνημονεύτων. Οπότε άστο. Καταρχήν το χειρότερο είναι να είσαι ρεπόρτερ μπασκετικού Ηρακλή. Ναι, όντως, πραγματικά. Δηλαδή, μάχεσαι όλα τα χρόνια, είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στο μπάσκετ. Ναι. Έτσι. Έχεις μια καλή ομάδα. Χρόνια. 10 χρόνια Α2 είμαστε, ξέχασα τι. Περίμενα, άσε το Α2. Εγώ σου λέω πριν ήταν Α2. Έχεις λοιπόν μια καλή ομάδα στο μπάσκετ. Τι καλή, ο Ευρωλίγκα είμαστε. Αυτό πάνω από Κώστα. Ναι. Και κερδίζεις τον ΠΑΟΚ και πας στην Ευρωλίγκα. Ναι. Και δεν παίζεις. Άιντε ρε! Βλάκες! Άντε ρε για να πηγαίνετε γελί, στο βόλεϊ να χτυπάτε την πάρα γιώζητες! Στο βόλεϊ Λεόνιδες! Εγκληματίες! Και να κόβετε τα τιμολόγια! Όχι, Λεόνιδες δεν φταίνε. Τι? Άλλοι τα πήραν, άστο. Δεν είπα τι πήρε, ότι πήρε κάποιος. Ποιος ήταν στο βόλεϊ? Όλοι αυτοί. Αυτό είναι ο Λεόνιδες. Γιατί το όνομα που χαρακτήρισε τον Όλοι εμείς, Χρυσανθέ, γιατί ήταν ο γενικός προπονητής Αλέκος Λεόνιδες. Όλοι εμείς. Το ξέρεις τι μου γράφει ο τύπος στο βόλεϊ. Τι. Και εκεί ήσουν, από παντού τα πήρε στον Ηρακλή. Δεν υπάρχει θύμα που να μην τα έχει πάρει. Η μόνη χρονιά που ο Λεόνιδες έφυγε και φέρανε.
προπονητή τον τεράστιο, που ήταν ένα 50, αλλά τον τεράστιο Λοθάνο. Ένα μόνο κοντό, Λοθάνο που ξέρουν, ένα συνάδελφο τον Ιζέ που με τα γερμανικά. Έναν κοντό προπονητή, ναι, που τον φάγανε φυσικά όπως και εμένα, ναι, με συνοπτικές διαδικασίες. Ναι, ναι, ναι. Ποιοι, Κράβαρη. Ο οποίος κοντός προπονητής αυτός μετά πήρε παγκόσμιο πρωτάθλημα, χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να ξέρει, πρόσεξε, με την Πολωνία. Δεν μου λες. Μια προπονητάρα ολική. Ποιον είχατε προπονητή. Διώξανε το Χοφ. Στο μοναδικό παιχνίδι της Αγίδιο Κόλκας. Ποιον είχανε. Με την Τουλούζ, αυτό πώς το. Με την Τουρ. Ο Αλέκος ποιον ήταν, ο Αλέκος. Που ήσασταν τέτοιο, που πάθατε ΠΑΟΚ. Ήσασταν 10.000 σε γήπεδο 8.000 θέσεων. Χρήσανθε, τώρα δεν θέλω να μιλήσω. Πότε έγινε το παιχνίδι αυτό. Ποιο. Το με την Tour. Final Four. Πού να ξέρω. Λέω, αν πέρασε το, πώς το λένε. Το. Α! Όχι, όχι, δεν έχει περάσει. Το πιάνει ο νόμος. Είναι κακουργηματική ή εντάξει. Άμα είναι κακουργηματική, την πιάνει. Δεν, δεν, εντάξει. Άντε, λέμε τίποτα. Όλα καλά. Χάθηκε ένα παιχνίδι, ατυχία. Ατυχία. Ξέρω και εγώ. Δεν τα καταφέραμε. Πότε είναι. Δεν τα καταφέραμε. Δεν έχουν περάσει 15 χρόνια. Δεν πέρασε. Οπότε άστο. Περίμενε. Δεν παραγράφεται. Δεν έχει παραγραφεί. Δεν τα καταφέραμε, δυστυχώς. Δεν τα καταφέραμε. Στο μεταξύ διαβάζω για την φάση στην πρεμιέρα που δεν την έδειξε ποτέ. Ο Τζοβάρας, το Κουμπαράκι, το πέναλτι στον Παράλες. Δεν φταίει ούτε ο Τζοβάρας, ούτε ο Κουμπαράκης, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε το μαγνητικό που? Πεδίο που υπάρχει στο του Παράλες. Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης. Το πρώτο αγωνιστικό. Το replay, ναι, το πέναλτι. Δεν φταίει ούτε ο Τζοβάρας, ούτε ο Κουμπαράκης, ούτε ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν το είχαμε. Ούτε το μαγνητικό πεδίο που υπάρχει στο Καραϊσκάκι παραδοσιακά. Φταίει λοιπόν η εταιρεία του ΒΑΡ. Εννοείται. Νοηνάτο. Το πήρε πάνω της η εταιρεία. Βγήκε ένας εκπρόσωπός της, ονόματι κύριος Ρούπτσος. Ορίστε. Και δήλωσε στο Sport FM σήμερα. Καλά, δεν ξέρεις το Ρούπτσο. Το Ρούπτσο δεν ξέρεις. Δεν το ξέρω, συγγνώμη. Λόγω μιας λανθασμένης συνεννόησης. Νάτο. Εμείς μπήκαμε καθυστερημένα στο γήπεδο. Νάτο, ρε φίλε. Και για μια δουλειά που συνήθως κρατάει τρεις ώρες. Ψέματα που λέγατε ότι καθυστέρησε ο Ολυμπιακός. Ρε Χρήσανθε, άσε με λίγο. Ρε φίλε, την αλήθεια λέει. Μέρα, ρε, φίλε. Ο άνθρωπος λέει την αλήθεια, ρε φίλε. Για πες, ναι. Εσύ έχω διακόψει μισή φορά. Μην γελάς. Εμείς θέμε. Ρε Στέλιο. Περίμενε να σου πω. Είναι αυτό σοβαρό θέμα, ρε φίλε. Ο άνθρωπος βγαίνει μετά από 5 μήνες και κάνει κολοτούμπα. Και είναι σοβαρό θέμα. Εσύ γιατί θίγεσαι όταν θίγε το Ολυμπιακός, ρε φίλε. Μα δεν κατάλαβες τι είπα, μάλλον. Κάνει κολοτούμπα, σου λέω. Από τον Λεόν έχει παραπάνω ενδιαφέρον η δηλώση του κυρίου Ρούπτσο. Για και το Ηρακλής Τουρ. Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Πάμε, πάμε. Και είπε στο ότι. Φινάλε, δεν θα με διακόπτεις. Την ουσία. Σωστό. Την ουσία. Έχει δίκιο, Στέργιο. Είναι τέτοιο. Λοιπόν, ναι. Και για μια δουλειά που συνήθως κρατάει τρεις ώρες για να τοποθετήσουμε και να συνδέσουμε τις όλες κάμερες, είχαμε διαθέσιμη μια μισή ώρα. Άρα. Στη μια μισή ώρα αυτή είχαμε συνδέσει τις μισές κάμερες, τις 10 κάμερες και Ελλάδα, όχι τις 2 super slow. Άκου τι λένε, ρε. Που δεν δείχνουν τα πέναλτι κατά τον Ολυμπιακό. Ναι. Άκου τι λένε, ρε. Δηλαδή τι είμαστε. Ο κύριος Ρούπτσος. Τι Ελλαδάρα είμαστε. Στον φιλικό προσωπικό στον Ολυμπιακό Sport FM. Ο κύριος Λαφούζου. Μια παρέα είμαστε. Αυτό δεν είναι αίτια διακοπής της σύμβασης. Ποιο. Με την εταιρεία που κάνει το ΒΑΡ. Είναι δύο βαθμούς του Ολυμπιακού. Για την πρώτη αγωνιστική, ρε φίλε, την διακόψουμε τη σύμβαση. Μετά έμαθε. Ναι, αλλά εδώ αλλοιώνεται το πρωτάθλημα και δημιουργείται ζημιά στο προφίλ του πρωταθλήματος. Δεν συνδέσαμε, είπε, τις δύο κάμερες. Η φάση έχει γίνει στο 84. Δεν προλάβανε, ρε. Μετά άρχισε το μάτς μετά. Άρχισε το μάτς. Να πάρουμε μια ρέσα. Μην παίρνεις ιδέες εσύ. Γιατί ό,τι κάνει ο Ολυμπιακός, να τα κάνεις κι εσύ. Άντε. Μην παίρνεις ιδέες. Σε κάποια χώρα διάβαζα το πρωί μια είδηση. Ναι. Κατά λάθος δείξανε στον διαιτητή εικόνα από το πάρκινγκ του γηπέδου. Τώρα θα σου πω. Είχε ένα άσπρο πόλο εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν ήταν πόλο. Υπήρχε ένα άσπρο όχημα σίγουρα. Άσπρο πόλο είχε αδερφή μου, εντάξει. Μπορούν να παίρνουν ιδέες και εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή να σου δείχνουν ένα πόλο έξω από το σπίτι σου, παρκαρισμένο. Τυχαία. Και μετά τη φάση. Άσπρο πόλο, Στέργιο. Και να λέει αμάν, sorry, λάθος. Και μετά θα βλέπει το σπίτι μου. Φευγαλέα. Θα βλέπει τις μπουνιές μετά και κίτρινη. Φευγαλέα. Το σπίτι μου μετά. Παιδιά, πάμε στις ειδήσεις. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γρηγόρη Ατρίδη από το Ερεβάν. Και μια και μιλάμε για εθνικές, Κώστα, το τέλος από την Εθνική Κίνα ολείπει. Επιτέλους, πήγε ο Καρύπ και τον έφαγε. Θα έρθει εδώ. Ο δάσκαλος πού είναι ο Κούπερ, πού βολοδέρνει. Ο Κούπερ, ναι, ο Κούπερ. Φέρτε τον Κούπερ, κάθε φορά ναι, φέρτε τον Κούπερ, μας έχουν πρίξει. Η αλήθεια είναι ότι. Και όταν ήταν εδώ τον βρίζανε. Αλήθεια λέει ο Κώστας. Πού είναι τώρα, πού βρίσκεται. Σπίτι. Δεν είναι Αίγυπτο. Ένα. Όχι, ρε. Πάει Αίγυπτο. Αίγυπτο την έβγαλε δεύτερη. Τελειώσαμε. Την πήγε και στο Μουντιάλ, τι άλλο θες. Με Σαλάχ, το Σαλάχ είχε παίχτη.
Τι θες άλλο δηλαδή. Και τον Ουάρντα. Και τον Ουάρντα. Πήρε το 1,25 εκατομμύρια από το Ουσμπεκιστάν που ήταν πέρσι. Α, μπράβο, Ουσμπεκιστάν. Απλά τον Κούπερ τον ευγνωμονεί μια ζωή ο Αντώνης Αριόγλου. Τον είχε γυμναστεί μια εθνική Αιγύπτου, μια Ουσμπεκιστάν κτλ. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είναι ο Αντώνης. Θα τον βγάλουμε τον Αντώνη. Τον βγάλουμε κάποια στιγμή. Τον έχουμε βγάλει, Κώστα. Έχει βγει εδώ πέρα ενώ ήταν στο Ουσμπεκιστάν. Έχει βγει. Μετά τον Άρη πήγε στη Ρασίνγκ στην Ισπανία, Ορντουσπορ, στην Αλ Γουάσελ έκανε 12 παιχνίδια. Σε ποδοσφαιρομάνες δηλαδή. Αίγυπτο, 38 μάτς. Νάτο. Και Ουσμπεκιστάν, 17 παιχνίδια. Άσχημα. Τρομερή καριέρα, φέρτε τον Κούπερ. Να δω και τον απολογισμό του λίγο. 7 νίκες, 3 σοπαλίες, 7 ήττες. Μια χαρά. Ισορροπία. Φέρτε τον Κούπερ. Ο Έκτο Ραούλ. Λοιπόν. Πόσο χρόνο είναι πλέον ο Ραούλ. Χρήσατε εισιτήρια δεν δώσαμε. 63 χρονών. Τι εισιτήρια. Ηρακλής ΑΕΚ. Ούτε τάπες έδωσες. Σήμερα τάπες. Την άλλη εβδομάδα. Όχι σήμερα τάπες. Όχι τάπες. Όχι τάπες. Λοιπόν. Άρα, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Πώς τον είπες τον κύριο αυτό να... Ποιον. Αυτό είναι να... Ξέρω ένα μήνυμα τώρα. Αχμέντοφ. Όχι. Ο Ρούπτσος. Ο Ρούπτσος. Τελειώνεις πίσω. Στη μία μισή ώρα είχαμε συνδέσει τις μισές κάμερες. Τις 10 κάμερες και όχι τις 2 super slow. Φοβερό. Με βάση το πρωτόκολλο έτρεξε η διαδικασία με τις 10 κάμερες που ήταν διαθέσιμες. Άρα είμαστε και εμείς καλυμμένοι. Ξέχασα να το αναφέρω. Σου λέει παιδιά δεν τις βάλαμε. Όταν λέω λάθος συνεννόηση. Αυτό δεν διευκρινίζεται. Είχε κίνηση. Κώστα, τρεις η ώρα να είστε εκεί. Ρε παιδιά, αργήσατε. μα δεν... άρχισε το μάτς. Ναι, είχε κίνηση και... Έχουν βάλει τους άλλους και ακούνε. Κώστα, έρχεστε. ναι, ερχόμαστε. 5 λεπτά είμαστε εκεί. 2 ώρες. και μπήκαμε καθυστερημένα και οι άλλοι δεν θέλανε και εμείς θέλαμε. Και εμείς θέλαμε. Λοιπόν, να ρε το παιδί, ορίστε, το δείχνει. Ποιο παιδί. Ο Ατρίδης. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε σε διαφημιστικό επιστρέφουμε διάλειμμα. Με πολύ σημαντικά ζητήματα. Στέργιο, βάλε λίγο το Web TV σου να δούμε τη Βουλή. Ναι. Τι? Βουλή. Σε ποιο κανάλι? Της Βουλής. Στο Βουλή. Όχι. Μαζί μας και ο Χρήστανθος. Όχι, σε ποιο κανάλι θα το βάλετε. Γιατί αν το βάλετε στον ΟΤΕ στην Νόβα, θα το βάλω από το κινητό του, φίλε. Τεχνολογία έχουμε. Βάλτε το κι εσύ από εκεί. Μπορείς να βάλεις. Μπορώ να το βάλω. Ναι, απλά δεν θα μιλάει ο Στέργιος. Δεν θα μιλώ. Κάτσε να δούμε αν ξεκίνησε. Να δούμε αν ξεκίνησε η συζήτηση. Ναι, γιατί στο ξεκίνημα ο προεδρεύων της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, έκανε ομιλία για το Πολυτεχνείο. Σήμερα έχουμε τους εορτασμούς για το Πολυτεχνείο, σχολεία κτλ. Η Βουλή, ο συνήθως Σαββατοκύριακο, Χρήσανθε, ξεκούραση. Κυριακή είναι. Ο Καλιάνος. Βουλευτής Β3 Ανατολικού. Όπω τον καιρό, λες τον καιρό και γίνεσαι βουλευτής, φίλε. Περίμενε λίγο να δω. Πού είναι αυτό. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Θα το δω στο διάλειμμα. Πώς ακούγεται. Εντάξει. Λέει για το αθλητικό νομοσχέδιο, πιστεύεις. Ποιος. Θα είναι έρθρος ο καιρός. Ο Καλιάνος. Ο Καλιάνος. Είναι βουλευτής. Επειδή λέει Β3 νότιο τομέα Αθήνας, πιθανόν γιατί έχουν χωρίσει τέτοιο. Ναι, ρε, είναι βουλευτής. Τι πιθανόν, ρε, βουλευτής είναι. Όχι, έχουν χωρίσει αρμοδιότητες ανάλογα με τον τομέα της. Α, για τον αθλητισμό, λες. Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη συζήτηση στη Βουλή. Για το αθλητικό νομοσχέδιο και όχι μόνο, μείνετε συντονισμένοι. Αν έχω καταφέρει να βγάλω και τη Βουλή live, μπράβο, πρώτα, μπράβο. Θα είναι μεγάλο επίτευγμα. Για βάλε. Τις απόψεις. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Λίμπερο είσαι. Πολιτισμού και αθλητισμού. Να, κύρωση σύμβασης. Θα λειτουργήσουν όλα κανονικά μέχρι να γίνει η συγκεκριμένη διαδικασία. Έθριος ο καιρός. Διασφαλίζεται κυρίες και κύριοι συνάδελφοι διαφάνεια, θεσπίζονται διαδικασίες ώστε να μην υπάρχουν ποτενά σκιές. Διασφαλίζεται διαφάνεια, είπε. Της ισονομίας στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Το 20ο άρθρο αφορά... Ο κύριος Καλιάνος είναι ο εισηγητής, παρουσιάζει το νομοσχέδιο τώρα. Και τέλος το 21ο άρθρο αφορά την έναρξη της ισχύως του νόμου. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αναδείχθηκε και από την ακρόαση των φορέων και ειδικά από τους Ολυμπιονίκες μας, αλλά ορίστε. Και από πολλούς άλλους, η συμφωνία και η συνένεση με κομβικά που στήριξαν όλοι, Κώστα. Γιατί δεν λέτε για τις ομοσπονδίες, κύριε Καλιάνο. Το αποδεικνύει ότι οι Ολυμπιονίκες μετράνε. Βούληση, αφενός να πει απλά δεν ήταν ο Αλέξανδρος Νικολαίδης όταν τους φωνάξαμε. Και κακοδιαχείριση του ενδιαφέρου να οικοδομηθεί ένα καλύτερο μέλλον για τον ελληνικό αθλητισμό. Ναι. Όπως έχει τονίσει και ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Αυγεννάκης, δεν έχουμε την ψευδαίσθηση ότι με αυτό το νομοσχέδιο θα επιληθούν όλα τα προβλήματα. Όμως πιστεύω και είναι σωστό να υποθεί ότι εξοπλίζει το νομικό μας εμπλουστάσιο με εργαλεία που θα συμβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή.
επιδεικνύουμε από τον κύριο Αυγιανάκη προβλημάτων, όχι πολιτική καψία και παθητική αντιμετώπιση των προκλήσεων. Ξέρω ότι θα διαβάσει και γρήγορα. Ωραίο. Οι πολίτε απαιτούν κανόνε διαφάνεια και fair play σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό ακριβώ έρχεται να υπηρετήσει το συγκεκριμένο μα σχέδιο. Επιτρέψτε μου, κλείνοντα, αγαπητοί συνάδελφοι, την εισήγησή μου. Να θυμίσω τα λόγια του κυρίου Αυγιανάκη στην τέταρτη συνεδρία σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, αλλά και κάποιες αιτιάσεις που αφορούν τη διάρθρωση του σχεδίου νόμου. Ναι. Η δουλειά συνεχίζεται, είπε ο κύριος Υπουργός. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν αξιολογούνται. Έχουν καταγραφεί τα πάντα και οι συνεργάτες μου καθ' όλη τη διάρκεια των ωρών που πέρασαν, αλλά και που θα ακολουθήσουν μέχρι την Ολομέλεια και έχουμε αυτή τη δουλειά να κάνουμε. Θέλω να απαντήσω σε μερικά που ακούστηκαν σε αυτήν εδώ την αίθουσα σε ό,τι αφορά ότι το νομοσχέδιο είναι fast track. Σας λέω λοιπόν ότι δεν είναι πρόχειρο, δεν ήρθε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και έχει στοιχεία τόλμης, ολιστικής, τελειώνω κύριε Πρόεδρε σε ένα λεπτό, ολιστικής προσέγγισης και διαπνέεται από ένα πνεύμα εναρμόνισης της ελληνικής πραγματικότητας με την ευρωπαϊκή. Είναι μια σημαντική δουλειά, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και φυσικά ναι, έχει περιθώρια βελτίωσης. Αυτό άλλωστε είναι και ο στόχος των συνεδριάσεων. Το συζητήσαμε. Φέρατε νομοσχέδιο που έχει περιθώρια βελτίωσης. Είναι αυτό. Είναι ομάδα. Όλο αυτό το διάστημα. Χείρε. Θα ήταν τα λόγια του Υπουργού μας, του κυρίου Αυγιανάκη. Του Υπουργού μας. Κύριοι συνάδελφοι, το σκεπτικό του κυρίου Αυγιανάκη, του Υπουργού, που μόλις παρέθεσα, τονίζει περίτρανα ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κάνει απλά ένα βήμα, αλλά πολλά βήματα μπροστά στο να επιτευχθεί η μέγιστη συνένεση σε θέματα που αφορούν τη μέγιστη πλειοψηφία. Ένα το βήμα, μην τα κάνετε μαζί. Προσέξτε μόνο, το φλήστε μόνο. Έχουμε 4 χρόνια μπροστά, μπορούμε να το πάμε άλλο βήμα. Δύσκολα. Και πολλά έργα σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, χωρίς τυμπανοκρουσίες αλλά και χωρίς χάσιμο χρόνο, σεβόμενοι τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις στο ακέραιο. Υλοποιούμε μεθοδικά το πρόγραμμά μας στο ακέραιο της προεκλογικής δεσμεύσης. Όλες. Όχι σαν το προηγούμενο. Ναι. Σας καλώ επομένως. Όπως θα βγαίναμε από τη συμφωνία των Πρεσπών. Να το υπερψηφίσετε. Δεν υπήρξε τέτοια δεσμεύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χειροκρότε! Δεν χειροκροτάω. Εγώ να σε τα σηκώσω. Χειροκροτητές οι κλακαδόροι. Έλεος. Πραγματικά. Έλεος. Και έδωσα και το χέρι στον Αυγιανάκη. Βάλτε με να βάζω τα νερά, να αλλάζω τα νερά. Κακλαμάνης. Υποβολή ένσταση αντισυνταγματικότητας για το άρθρο 8, τροποποίηση του άρθρου του νόμου 27-25-1999 διοικητικό συμβούλιο του σχεδίου νόμου. Το 99. Κύρωση τη σήμερα του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Μακλίν στις 18 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων επίγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό. Μάλιστα. Μετατροπή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κύρωση του νέου καταστατικού αυτής και άλλες διατάξεις. Σύμφωνα με το άρθρο 100 του κανονισμού της Βουλής, υποβάλλουμε ένσταση αντισυνταγματικότητας για το άρθρο 8, παράγραφο 1 και 2. Διαβάζω όπως είναι το κείμενο, άσχετα αν απεσύρθει παράγραφος 2 του σχεδίου νόμου. Απεσύρθει. Το εν λόγω άρθρο εισάγει όριο ηλικίας, παράγραφος 1, για την εκλογή σε οποιαδήποτε θέση διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας και β' αναδρομική ισχύ του καθιερούμενου ορίου θητιών. Ποιος την κάνει την αίσθηση καθώς αυτή. Και του μέγιστου ορίου Βασιλακόπουλος. Παράγραφος 2. Κορυφαίος παράγοντας όλων των εποχών. Η ένστασης, η θέσπιση ορίου. Ποιος την κάνει την αίσθηση. Παρεμβαίνει αθέμητα στο δικαίωμα αυτοδιοίκησης και ελεύθερης λειτουργίας των αθλητικών ενώσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του Συντάγματος περί δικαιώματος του συνεταιρίζεστε αφού ούτε προκύπτουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος ούτε συνιστά αναγκαίο και πρόσφορο μέσο για την ανάπτυξη του αθλητισμού ώστε να δικαιολογηθεί εν λόγω επιβολή του. Η δε θέσπιση της αναδρομικής ισχύως των θητιών και του ορίου ηλικίας αντίκειται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 του συντάγματος που απαγορεύει τη θέσπιση αναδρομικού νόμου ο οποίος περιορίζει ατομικά δικαιώματα εκτός αν πρόκειται για ειδική περίσταση συνδεόμενη με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Στην περίπτωση του σχεδίου νόμου η προβλεπόμενη αναδρομική ισχύς προσβάλλει τις αρχές της προβλεψιμότητας, της ασφάλειας και της βεβαιότητας του δικαίου καθώς και την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Γνωμοδότηση Νίκου Αλιβιζάτου, 14 Ενδεκάτου 19.
Υπάρχουν οι τρεις υπογραφές των συναδέλφων του κυρίου Μπουρνού, της κυρίας Ξενογιανακοπούλου και της κυρίας Γεροβασίλη. Ποιος είναι ο λέγον, ορίστε κύριε Μπουρνού, έχετε το λόγο. Α, η ένσταση. Χαμός. Κόπηκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλούμε. Θα τα ακούσουμε όλα τώρα. Διαβάσατε το περιεχόμενο της ένστασης αντισυνταγματικότητας για τις, με βάση το άρθρο 100 του κανονισμού της Βουλής για δύο παραγράφους του άρθρου 8. Είχαμε επισημάνει σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων προς τον κύριο Υπουργό με βάση γνωμοδοτήσεις που έρχονταν βροχή ότι θα βρει μπροστά του ζήτημα αντισυνταγματικότητας σε αυτά τα δύο ζητήματα, στην θέσπιση ορίου ηλικίας και στη θέσπιση της αναδρομικότητας των θητιών, γιατί να τονίσω τις θητείες στις αθλητικές ομοσπονδίες τις εισάγαμε εμείς με το 4603 του 19 τον προνομαζόμενο νόμο Βασιλιάδη, και παλιότερα είχε προσπαθήσει και ο κύριος Αδριανός, για να μην τον αδικήσω, και δεν πρόλαβε να έρθει το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια γιατί είχε πέσει τότε η κυβέρνηση. Θα επιχειρηματολογήσω λοιπόν, εφόσον ο Υπουργός έστω και αργά κατάλαβε, και εμείς το αναγνωρίζουμε αυτό, ότι τουλάχιστον ως προς την υπόθεση της αναδρομικότητας των θητιών, ότι θα προσκρούσει αυτή η διάταξη στο Σύνταγμα, και μάλιστα υπήρξαν και αντιδράσεις μες στην Επιτροπή. Δεν μπορείς να πεις έναν Έλληνα πολίτη να μην εκλέγεται κάπου. Εμείς θα σταθούμε στο άλλο ζήτημα που απομένει. Κώστα, μπορείς. Δεν μπορείς. Απαγορεύεται. Παραμένει στο νομοσχέδιο. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Ακούγοντας νομοτεχνικές βελτιώσεις, που είναι η θέσπιση ορίου ηλικίας. Καπέλο και εκεί θα επικαλεστώ, κύριε Πρόεδρε. Εν τω μεταξύ, βλέπω τον συνάδελφο που μιλάει. Ναι, εμείς έχουμε ραδιόφωνο εν τω μεταξύ. Δεν βλέπει κανείς, Χρυσάνθη. Ναι, βλέπω τον συνάδελφο που μιλάει και βλέπω τις δύο κυρίες αριστερά και δεξιά. Και νόμιζα ότι είναι το Πασόκ. Γιατί όντως, και οι δύο. Ναι, ναι. Και οι δύο είναι και του Πασόκ. Γιανακοπούλου. Είναι και οι δύο του Πασόκ. Και λέω τι άλλαξε. Όλη η Ελλάδα Πασόκ ήταν κάποτε. Γι' αυτό πήγαμε εδώ που φτάσαμε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με την εξέλιξη. Σεβόμαστε την επιθυμία του λαού. Έχουμε να κάνουμε με την πιο αστεία χώρα της Αφρικής, την Ελλάδα. Επειδή είμαστε. Αυτό είναι που λέει ο Βασιλακόπουλος. Ναι. Να επιδίδεται στο άθλημα που επιδίδεται. Κι άρα και ο Κώστας. Δηλαδή, κοίταξε. Βασιλακοπουλάρα, μεγάλε. Δηλαδή, μπορεί ένας βουλευτής. Να εκλεγεί Χρήσαν και Κώστας στα 98 του χρόνια βουλευτής. Ναι, μπορεί. Αλλά δεν μπορεί ένας βουλευτής. Και να οδηγήσει αυτοκίνητο, παιδιά. Εντάξει, ας το αυτοκίνητο. Ναι. Στο βουλευτή Λίκη δεν πιάνουμε τα όρια ηλικία. Ναι. Μας βολεύει εκεί. Εντάξει. Οι ομοσπονδίες μας καίνε τώρα. Μιλάμε για την πιο αστεία χώρα της Αφρικής. Μαυρετανία, Μπανανία. Ό,τι όριο να βάλεις στην ομοσπονδία. Να βάλεις και στο βουλευτή Λίκη και να πω μπράβο. Ναι, μπράβο. Ναι, οι άνθρωποι, ετών. Γιατί δεν πιάνουν ποτέ θέματα τέτοια που καίνε, γιατί είμαστε όλοι μια ωραία παρέα. Όχι οχταρέας, δωδεκαρέας. Είμαστε μια ωραία παρέα χρόνια τώρα, κίτρινη, πράσινη. Αλλάζουμε κόμματα, αλλάζουμε κόμματα. Και δεν μιλάει κανένας, φίλε. Όντως, δηλαδή. Πιτσί, δηλαδή. Τώρα μιλάμε για αυτούς που ήταν κυβέρνηση πριν αυτή. Έχει βουλευτή. Μα η μισή από αυτούς είναι άλλο κόμμα. Όλοι ήταν από άλλους. Παράδειγμα, α πούμε, ο Ψαριανός έχει αλλάξει πολλά κόμματα από ό,τι έχει αλλάξει ομάδες ολό Καμπρέου. Εντάξει, δεν μας νοιάζει, παιδιά. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πουλίτσα να υπάρχει. Σε φόρμενο στέλνει. Να υπάρχει. Ναι, ναι, είναι ωραίο σήμερα. Πουλίτσα να υπάρχει. Σε κουράστηκε στη δράμα, έτσι. Ναι, όντως. Πέρασε καλά στη δράμα. Πέρασε ωραία στη δράμα. Ναι, ναι, κουραστήκατε. Με έπιασε μια ομίχλη έξω από τις Σέρες. Τον κατεβάζω τον Μπουρνούς. Φτάνει, κλείστο. Και για... Φτάνει. Από τις σπάνιες φορές που ανησύχησα λίγο πώς θα φτάσουμε. Τέλος πάντων, η ουσία, παιδιά, είναι ότι. Αυτό που λέω εγώ. Εκπληκτικό μαλλί, κυρία. Εάν σου λέει θα βγω σήμερα, είμαι εισηγήτρια. Η εισηγήτρια είναι. Η Γεροβασίλη είναι αυτή. Η Γεροβασίλα, τι Σέρες εδώ. Η υπουργός δημόσιας τάξης. Τον Ανέλ. Δηλαδή, δεν γίνεται. Τον Ανέλ. Ναι, ναι. Τον Ανέλ. Υπουργός δημόσιας τάξης, ξέρεις σημαίνει αυτό. Δημόσια τάξη. Ξέρω μια δωρεά που έδωσε ένα σωματείο της πόλης που έχει και με μία και τέτοια σχέση. Ωραία. Ναυαγοσωστικό στη Θεσσαλονίκη. Γιατί χρειάζεται. Ζωτική σημασία είναι. Πρέπει να υπάρχει. Γιατί να βγω. Εδώ φίλοι του Κλαρίνου Βραχιά εδώ πένανε επιδοτήσει. Πέρασε τη Βραχιά προχθές. Ωραίο χωριό. Κάτσε να μην αδικήσω τον κύριο Ξενογιανακόπουλο. Ψαριανό. Εδώ μεταξύ πρόκληση. Παίζουμε. Όχι, δεν παίζουμε. Εντάξει. Ξεκίνησε λέει πολιτικά στο Ρίγα Φεραίο. Ωραία. Μετά στο ΚΚ Εσωτερικού. Ιδρυτικό μέλος της ΕΑΡ, του Συνασπισμού, της ΔΙΜΑΡ. Μετά πήγε. Λίγο ασχολήθηκε με τα. Τοπική αυτοδιοίκηση να μα σώσει. Μετά ΣΥΡΙΖΑ, μετά Δημοκρατική Αριστερά, μετά Ποτάμι. Και μετά που. Νέα Δημοκρατία. Α, πήγε Νέα Δημοκρατία. Το κοινάλ του ξέφυγε. Του... Πήγε και Νέα Δημοκρατία. Πήγε και δεν πάρε, φίλε. Δεν κατάλαβα. Αυτά, ρε, παιδιά. Και δεν είναι ο μόνο, εντάξει, απλώ είναι από τι καλέ περιπτώσει. Και του ψηφίζουν αυτού. Του ψηφίζουμε.
Η άλλη κυρία που ήταν από την Κοζάνη, ποια είναι? Η Ραχίλ. Εκεί να δεις. Η Ραχίλ Μακρύ. Άλλη σταδιοδρομία. 50 ομάδες στην καριέρα της. Που δεν μπορούν να μιλήσουν κιόλας. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή εντάξει, ακούγεται λίγο ας πούμε κάπως αυτό τώρα, αλλά ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε. Ναι. Αφήστε τη Βουλή. Επιστρέφω στο μικρόφωνο μου. Επιστρέφεις. Γιατί? Όχι, θα βάλουμε ξανά. Θα βάλουμε. Μίλα. Δεν γίνεται τώρα μετά τις ρυθμίσεις. Όχι, τώρα δεν έχει αρχίσει το καλό τώρα. Ναι, τώρα ρε. Είναι αυτός ο εισηγητής της ένστασης. Δεν θα μπορώ μετά όμως να το κάνω. Τώρα κάνει δεν παρουσίαση της ένστασης. Χειροκροτήθηκε. Έγινε η παρουσίαση του νομοσχεδίου. Για βάλε. Ρε Στέριο. Νικήτας. Πω, τι ζούμε. Τώρα. Ελληνική λύση και τα λοιπά. Ελληνική λύση και τα λοιπά. Αυτό περιμένουμε. Βουλευτικός εκπρόσωπος ή κάποιος στη θέση ο του. Ο Χίτας θα μιλήσει. Θα φτάσω στην κυρία Ξενογιαννακοπούλου που έχει δικαίωμα να ομιλήσει. Α. Και στον κύριο Λιβανό που επίσης έχει δικαίωμα να ομιλήσει. Α, κόβουν την ελληνική λύση. Μα εμείς είπαμε να βγάλουμε το Βελόπουλο, ρε παιδιά. Εδώ είναι λέγον κατηλέγον, είναι δύο. Δεν είπα ότι δεν θα ερωτηθείτε. Και. Που καμισάρα φοράει που κλάβανε. Μαθήκατε. Εσείς τελευταίος θα μιλήσετε, γι' αυτό σας άφησα τελευταίο. Και Βεραμάν γραβάτα. Μη σηκώνετε χέρι τώρα, τελευταίος θα μιλήσετε. Τι ωραία ρε φίλε. Πάντα μαλώνουν για αυτά, για τα διαδικαστικά. Όχι, δεν σας ξεχνώ, αποκλείεται. Και λόγω προσωπικής αγάπης. Η γραμματέας από λοιπόν, εδώ, η γραμματέας. Κυρία Ξαπορά, θα μιλήσετε εσείς. Μπράβο. Ορίστε. Να τους Αυγενάκης, γελάει. Ο Αυγενάκης. Κυρία, μπορούσα να επιχειρηματολογήσω προσωπικά, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει η νομοδότηση ενός χωράφα φωνάζει. Συγγνώμη, είναι δικό μου λάθος. Πρέπει πριν από εσάς να προηγηθεί ο αντιλέγων από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Κύριε Κελέτση. Ο αντιλέγων. Κάποτε και οι πρόεδροι που έχουν όλα τα εχέγγυα. Έχετε το λόγο. Γελάσαμε. Της απόλυτης γνώσης κάνουν λάθη, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, της απόλυτης γνώσης. Συζητάμε σήμερα ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο το οποίο έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Κουραστήκατε. Το νομοσχέδιο αυτό αντιμετωπίζει δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Βουλευτής Εύρου. Και κρίσιμα ζητήματα στον αθλητισμό που έχουν να κάνουν και με τη διαφάνεια αλλά και την ομαλή ζωή, κοινωνική ζωή και αθλητική ζωή. Το ένα. Να ρωτήσω κάτι. Μπορείς να μας διάρει. Κάναν meeting πριν. Δηλαδή. Είπαν εμείς θα πούμε αυτά και όταν βγει αυτός θα πει αυτά, εγώ θα πω αυτά και θα πεταχτώ εγώ και θα πω εκείνο. Θα βγει το Κελέτσης και θα απαντήσει γιατί. Μα είναι η διαδικασία αυτή. Και όταν βγει ο Πουρνούς θα μιλήσει αυτό και μετά πεταχτεί σαν κοράφα και μετά βγω εγώ να πω αυτό και μετά στο τέλος θα βγει ο Υπουργός. Έτσι είναι. Έτσι είναι η διαδικασία. Με την ποιότητα της δημοκρατίας. Έτσι! Είναι λοιπόν δύο πολύ σημαντικά θέματα. Άκουσα προηγουμένως την εμπνευσμένη κλείστους. Τι λες! Τώρα που μιλάει η Νέα Δημοκρατία, θα πει. Μετά θα βάλουμε να δούμε τις εισηγήσεις των υπόλοιπων. Και το νόημα της επετείου. Και για την εμπέδωση της δημοκρατίας μας. Όμως η δημοκρατία, κύριε Πρόεδρε, έχει και ορισμένες πρακτικές πτυχές που έχουν να κάνουν με την καθημερινή ζωή. Έτσι. Όταν εγώ δεν μπορώ να πάρω το ανήλικο παιδί μου και να παρακολουθήσω έναν αγώνα σαν ένας συνηθισμένος πολίτης μιας χώρας συνηθισμένος. Γιατί μου το απαγορεύει ο Βασιλακόπουλος, Κώστα. Ποιος Βασιλακόπουλος, ρε. Ο Αγγενάκης το απαγορεύει. Τι λες. Ελάτε στο Ιβανόφιο, άμα θέλετε, κύριε Κελέτσι. Όταν δεν μπορώ να παρακολουθήσω τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, αυτό σημαίνει ότι κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία μας δεν έχουν γίνει ακόμη πράξη στον τόπο μας. Καλό είναι το νόημα του Πολυτεχνείου να το μετατρέψουμε και σε πράξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και εύχομαι πραγματικά και με αυτό το νομοσχέδιο που αποτελεί το πρώτο βήμα, αλλά και με άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες του χρόνου στις 17 Νοέμβρη να μπορούν όλοι οι πατεράδες να παίρνουν τα ανήλικα παιδιά τους και να πηγαίνουν να παρακολουθούν τους αγώνες του ποδοσφαίρου και να μετέχουν στο ακροατήριο και στις κερκίδες. Δεν ακούγεται τίποτα. Εκεί είναι το μικρόφωνο. Στο πράσινο μικρόφωνο. Ναι, ρε Συστέριο. Πραγματικά η μόνη χώρα στο πράσινο. Πράσινη λαγή. Απολαμβάνουμε. Κλείστον και μην το ανοίξει. Κλείστον. Αυτό είναι φασισμός. Είναι, αλλά κλείστον. Όσοι θέλουν, παιδιά, το κανάλι της Βουλής. Εντάξει, θα βάλουμε μόνο αν μιλήσει. Βουλή.gr. Δεν ακούμε κανέναν άλλο. Όχι, μόνο Αυγενάκη. Και μετά. Κάτσε εκεί, Στέριο, ακούγεται κανονικά. Ξέρεις μέχρι πόσο θα πάει αυτό. Αυτό θα πάει μέχρι το βράδυ. Το βράδυ θα βάλουμε. 5 ώρα. All about Aris. Όταν μιλάνε η εκπομπή. 7.30 ώρα. Αγάπη Γαβριλίδου. Πάμε 24. Βέβαια.
Α. Να είσαι σίγουρος, ο Βγενάκης. Άσε μας χρήσανε τώρα, εντάξει. Άμα ήταν ο Βασιλιάδης. Αν ήταν ο Βασιλιάδης. Άμα ήταν ο Τσίπρας. Άμα ήταν ο Καμένος. Θα του δίνετε και καμιά φανέλα. Ναι, με το 12 το Καμένο. Με το λευκό γήπεδο. Και μετά σωστά βγήκε ο φίλος μου, ο κολλητός μου, ο αδερφός μου, ο Μάκης ο Γκαγκάτσης και είπε κάναμε λάθος. Είναι του κόσμου το 12. Έτσι. Δεν λες τίποτα. Στέριο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Και 26 είναι. Είναι καταπληκτική πολιτική, φίλε. Πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε μπασκετική συνέντευξη μετά. Όπα! Και έχουμε και αρκετά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αναλύσουμε. Τώρα βλέπω ότι με την συζήτηση στη Βουλή. Ο Κυριάκος δεν είναι στην Δεν βλέπω να το. Δεν πάνε αρχηγία, φίλε. Νομοσχέδιο. Κυριάκο. Δεν κατάλαβε. Κυριάκο εννοούσα. Τον πιο γνωστό Κυριάκο. Γιατί δεν εκλέχθηκε. Πώς να είναι. Αυτό λέω, δεν είναι. Είναι όμως κυβερνητικός. Όχι, είναι κυβερνητικός. Όχι. Εκπρόσωπος κοινάλ. Από τα ηγετικά στελέχη της επικοινωνικής πολιτικής του κοινάλ. Δεν είναι εκπρόσωπος τέτοιου του κοινάλ. Όχι, δεν νομίζω να είναι εκπρόσωπος με στενή έννοια αυτή. Είναι στο κομμάτι της επικοινωνίας, στο τι είμαι εκεί επικεφαλής. Ή επικεφαλής, τέλος πάντων. Θερμή υποδοχή για τον Άρη στη Λίμνο, Χρυσανθέ. Συγγνώμη, γιατί δεν βγάλαμε τον Κυριάκο να μας πει για το νομοσχέδιο. Βγήκε άλλο. Δεν μπορεί να πει κάτι για τον Μαρινάκη και να αναθυχτεί. Το έχω πει πολλά περισσότερα για τον Μαρινάκη από ό,τι έχετε πει εσείς κατά καιρούς. Και μάλιστα η ομάδα μου δεν τον έχει ψηφίσει για πρόεδρο τη Λίγκα του Σούπερ Λίγκα. Πουλά το παδιλί και εμένα, εσείς που είστε αγκαλιά με τον Ολυμπιακό. Το ένα. Ψηφίσατε Μαρινάκη για πρόεδρο της Λίγκας και μου λέτε εμένα θα θυμηθείτε τον Μαρινάκη. Δεν ψηφίσαν, όχι. Έχουν βγει όλοι. Το ότι υπάρχει αντίλογος όμως. Ψηφίσανε. Το ότι υπάρχει αντίλογος στο λιβελογράφημα της καθημερινότητας στη Βόρεια Ελλάδα δεν σημαίνει ότι είμαστε με τον Μαρινάκη. Κάθε φορά φεύγουμε πονοκέφαλο από την εκπομπή. Αυτό σημαίνει ότι ακούς. Γιατί φωνάζει σαν γκάγκ. Αν πας σε ένα ψυχολόγο, θα σου πει ότι το υψώνει στη φωνή σου, είναι η αδυναμία σου, έτσι, δεν πιστεύει ούτε ότι είσαι τα που λες και προσπαθεί να τα επιβάλλει. Και οι δύο είστε χ γιατί ρίξατε τον Ερακλή 13-1. Γελί! Άρα αυτό τώρα είναι αυτό που είπες. Ναι. Ότι... αυτό ήταν για εντυπωσιασμό. Α. Ήταν πολύ σύντομο. Πώς να τα λέω, να σου πω κάτι. Πώς να τα λέω, να τα λέω έτσι. Μπορώ να τα λέω έτσι, και έτσι. Έτσι πρέπει να τα λέω. Δηλαδή έτσι. Δηλαδή, με κάτι ηρεμία. Δηλαδή να πω. Αν ρωτήσουμε, άκουσε με λίγο. Περίμενε, ρωτήσουμε... σκέψω ότι ο άλλος ακούει αυτό. Θα μιλήσει δίκιο. Περίμενε όμως. Ακούει το αυτοκίνητο και θα είναι ήρεμος. Περίμενε. Πώς να το πω όμως. Περίμενε. Αυτό που είπα πριν έτσι όπως φώναζα. Να το πω δηλαδή πώς. Δεν είμαστε σαν και εσάς που ψηφίσατε το Μαρινάκι το 2000. Μια χαρά, ναι. Δεν κάνεις το δίκιο σου. Αλλά ο ταξιτζής δεν πετάγεται. Κερδίζεις και ο ταξιτζής. Κερδίζει για την προσοχή του. Αν ρωτήσει 10 ανθρώπου που σταμάτησαν να σε ακούνε εδώ και χρόνια, ναι. Γιατί δεν ακούσε ο Χρύσανθο, ναι. Θα σου πούν και οι 11 ότι δεν. Παιδική χαρά. Δεν το βάλα εγώ αυτό. Ο Κώστας το έβαλε αυτό. Παιδική χαρά. Περίμενε λίγο. Οι 10 άνθρωποι που σταμάτησαν να ακούνε. Του θα σου πούν οι 11 ότι δεν μπορώ να ανοιγοκλίνω το ραδιόφωνο, μου τη σπάει η φωνή του. Δεν θα σου πούνε γιατί λέει αυτό. Ενημερώνω λοιπόν ότι αυτοί οι 11 με ακούνε σε δύο διαφορετικά ραδιόφωνα κιόλας. Ναι, Dolby Surround. Όσοι λένε ότι δεν με ακούνε, όχι μόνο με ακούνε και με ακούνε και με διαβάζουν και γι' αυτό με έχουν πρώτο μπλοκ στο DNA. Πρώτο. Με διαφορά από τον δεύτερο. Και στην ακροαματικότητα πλέον. Αυτό βοήθησε και ο Κούσης λίγο και εσύ. Οφείλω να το ομολογήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ότι έχετε βοηθήσει. Πάρε ρεπό την Δευτέρα. Ότι έχετε βοηθήσει. Λοιπόν, πάμε σε break. Και επιστρέφουμε με λιγότερες φωνές και χωρίς μνημόνες την ενημέρωση. Έτσι. Κλίμα. Χωρίς μνημόνες το ασπίδες. Κατευθείαν στον αέρα, παιδιά, γιατί μιλάει ο συνάδελφος, ο Κώστας Χίτας, που είχε ένα τυχές περιστατικό με το Σάββα Θεοδωρή. Και τα λέει και ωραία. Τελέσματα. Θεσσαλονίκη. Γιατί πιστέψτε με, 40 χρόνια δέρνονται στα γήπεδα και κανένας υπουργός, κανένας νόμος δεν κατάφερε να πατάξει τη βία. Μια και μιλάμε για τη βία τώρα. Τώρα. Ναι. Έχω την αίσθηση, μακάρι να το καταφέρετε εσείς, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα σας χειροκροτήσω λόγω εμπειρίας. Ρολογάρα φοράει ο Κώστας. Καλά τι, και κουστούμάρα φοράει. Αλλά είμαι, τι να σας πω, μακάρι αυτό το Μακολίν λοιπόν, Μακολάν, να λύσει το πρόβλημα η σύμβαση που δεν καταφέραμε να το λύσουμε τόσα χρόνια. Πού να το ξέρετε. Έχω την εντύπωση, σύμβαση, ξέρω, θα συμφωνήσω και σε κάτι άλλο, γιατί είμαι πολύ ειλικρινής κύριε Υπουργέ. Είμαστε μαζί σας να σπάσουμε κάθε απόστημα στον ελληνικό αθλητισμό. Κάθε συντεχνία, όλους αυτούς που με μηχανογραφίες χρόνια έχουν γατζωθεί πάνω σε μια καρέκλα κτλ. Πες τα Κώστα! Πάμε όμως να λύσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Και όχι κόβουμε το κεφάλι, βάζουμε ένα ολικιακό όριο για να καθαρίσω μια φωτογραφική διάταξη 3-4 συγκεκριμένους. Οπα, έτσι. Ουσιαστικά αυτό ωραίος. Δεν είναι και πολύ νόμιμο. Ωραίος, μπράβο! Δίνετε εμένα την αίσθηση ότι νομοθετείτε για να εκδικηθείτε. Μπράβο! Και δεν μπράβο. Πρέπει να νομοθετούμε
για να εκδικούμαστε. Έτσι. Πρέπει να νομοθετούμε. Κώστα στα ταξίδια τη ΕΟΚΕ. Ωραίο. Σε όλα. Η φωτογραφία δεν είναι αυτό. Αυτό να λέω. Δεν ήταν. Να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θα το κάνουν. Λέτε ότι δεν θα δικαιωθούν. Θα το δούμε αυτό. Δεν πρέπει να προκαταβάλουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκεί η εκτίμησή μου είναι ότι θα δικαιωθούν. Έτσι. Χωρίς να προκαταβάλω καμία απόφαση. Τάρα ο Λέ, ψηφίζω ελληνική λύση. Και τι θα γίνει στην περίπτωση. Με μανία. Και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εσύ και άλλοι 1934. Με μανία, δεν με νοιάζει. Τα λένε σωστά. Επειδή σε ακούει αβελά, τα λε τώρα αυτά. Όχι, δεν με ακούει εκεί. Και κανονικότητα που θέλετε. Μπα και βγει ο Βελόπουλο, τα λέω. Α, να το πάρουμε τον Κυριακό. Είπε, είναι μέσα τώρα, δεν μπορεί να μιλήσει. Χθε που ήταν. Μίλησα και χθε. Γι' αυτό το λόγο τασόμαστε υπέρ τη αίτηση αντισταγματικότητα. Όχι υπέρ. Και επίση το άρθρο 12 του συντάγματο, κύριε Κολέτσι. Λέει ότι η θέσπιση ηλικία παραβιάζει εμέσω το δικαίωμα αυτό. Μιλάει για το δικαίωμα ελευθερία, συνεταιρίζεστε. Για εσά. Και σε εσάς το βρίζουν. Και λέτε, με συγχωρείτε, μου το είπε ο συνάδελφός σας, Κολέτσι. Ναι ή όχι. Από το όνομά του. Ενημερώθηκα από πριν, ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Όχι, το όνομα είπε λάθος. Στεγνά, δεν κατάλαβα. Κανονικά. Στεγνά κανονικά. Στεγνά κανονικά. Όπως μιλούσαμε στην αθλητική. Ωραίος, ωραίος, δεν πειράζει. Ωραίος. Και η ουσία είναι να λύσουμε το πρόβλημα. Εγώ θα έρθω μαζί σας. Γελάει ο άλλος από δίπλα. Έχω φάει πολλά γκλόπ και πολλά δακρυγόνα, κύριε συνάδελφε. Oh. 26 χρόνια κάνω ρεπορτάζ. Να το. Ωραία, Κώστα. Έφαγε, έφαγε. Δυστυχώς. Κώστα, στο τέλο είναι. Έφαγε, σταμάτα. Με το Σάββαλα. Α κοιτάξουμε την ουσία και να βρούμε τρόπο πώ να επαναφέρουμε την εύρυθμη λειτουργία τη Ομοσπονδία. Ούτε με τον Καραπαπά. Όχι, έχω μιλήσει. Έχει πάρει ο ίδιο ο σταθμό. Ωραίο. Ούτε ένας το χειροκροτάει. Ο κύριος Μπλόκας από το Κουκουέ για 5 λεπτά. Κουκουέ! Ο κύριος Μπλόκας! Στην κοκκινιά! Των συγκεκριμένων διατάξεων. Ναι. Φυσικά και υπάρχει. Όχι, να το. Υπάρχει. Κώστα είναι αντιπολίτευση. Όλοι υπέρ της αντιπολιτευτικότητας λένε. Το κοινάλ. Ευθεία παραβίαση. Το οποίο ορίζει μεν ότι το δικαίωμα. Πολιτικά. Πρέπει να ασκείται σύμφωνα με τους νόμους. Κριτική, αυτό δε, που γιατί. Είπατε, αλλά είπατε το μισό. Δεν γίνονται αυτά. Για τη συγκεκριμένη διάταξη. Ωραίος. Έχει και συνέχεια. Και τι λέει η συνέχεια της συγκεκριμένης διάταξης? Ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ο νόμος να ακυρώνει την άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος. Ακριβώς. Αυτό κάνετε. Αυτό κάνετε με τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση και με την αναδρομικότητα που την αποσύρατε και με τον όριο. Η αναδρομικότητα είναι απέσυρε. Είναι από χθες είναι γνωστό αυτό. Ήταν. Ήταν. Ξεκάθαρα. Πώς ήταν γνωστό αυτό. Αβγενάκι παρετήσου. Ήταν. Με τρόπο αντισυνταγματικό. Είναι κατά συνέπεια. Περίμενε, ρε φίλε. Ζητάς να λες, είναι λάθος. Απέσυρε το. Το αποσύρει, ήταν. Δηλαδή τι έπρεπε να μείνει. Όταν καταθέτεις λάθος νομοσχέδιο, είναι ήταν. Εκτίθεσαι σαν υπουργός. Κώστα, θέλω να σου θυμίσω πόσα νομοσχέδια έχουν κατατεθεί που αποδείχθηκαν λάθος και κηρύχθηκαν αντισυνταγματικά. Τι κάνεις τώρα, γιατί σηκώθηκες. Παρέτηση τώρα. Γιατί σηκώθηκες τώρα και. Γιατί χάλασε το καλώδιο. Το χάλασα, άρα θα χαρωθεί Κώστα. Αυτό πάντως, αν το ρωτούσε, σε ποιο κόμμα είναι βουλευτής. Αν τον έβλεπα έτσι. Υπήρχε περίπτωση να έλεγε ότι δεν είναι στο Κουκουέ. Ο συνάδελφο εδώ, ξέρει. Ταράσα δεν κάνει τον παπά. Χρήσανθε. Ο άνθρωπο τα λέει μια χαρά. Ενώ ο δίπλα. Ο Κώκα Ανατολική Αττική. Ενώ ο δίπλα δεν είναι για ωραίος, Κουκουέ. Ωραίο ο δίπλα. Να. Μία είναι έτσι και μία είναι αλλιώ. Γιουβέτσι. Ποιο λέει. Είπε ο. Ο Κώστα είπε στεγνά. Σε έδωσαν, είπε, του είπε κάποιος από δίπλα. Σε έδωσαν στεγνά. Εντάξει, ρε φίλε, αλλά η Βουλή. Τέτοιους θέλουμε. Η Βουλή είναι προέκταση του λαού, είπαμε. Τη Δευτέρα θα βγάλουμε τον Κώστα Χίδα στο ραδιόφωνο. 100%. Βγαίνει στο Λίμπερο ή. Γιατί να βγει. Α, σου πω εκτός αέρα. Λοιπόν, θα το βγάλει ο Συρίγος. Αύριο. Ιλουμινάτη θέλει. Παιδιά, θα βγάλουμε κανένα θέμα. Ναι, πες Κώστα. Πες για τον μπάσκετ καταρχήν. Έχουν αγωνιστική δραστηριότητα και τον μπάσκετ. Καταρχήν, εγώ να πω τους χορηγούς μας. Μαζί μας ο Mr. Gold, κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη. 62-85-86 για τις παραγγελίες σας. Από εδώ και 40 λεπτά μπορείτε να παραγγέλνετε. Κανονικά πίτσα, μακαρονάδες, σαλάτες, κατσόνε. Μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ρισότα και τα πάντα όλα. Μαζί μας επίσης Repair Store, εκεί που έχει πάει ο Κώστας το τάμπλετ του και θα το φτιάξουμε άμεσα. Ωραία. Χάλασε η μπαταρία του Samsung, έχει σπάσει η οθόνη σου, έχει πρόβλημα φόρτισης, άβει για το iPhone σου. Κώστα, Repair Store. Τρία καταστήματα, Βενιζέλου 11, Βασιλής Σόλγας 140 και στην Τούμπα Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη. Repairstore.gr. Έχουμε ιτηθεί ως άνθρωποι από τα τρία ισχυρότερα πάθη. Τη δόξα, το φόβο και το συμφέρον. Θουκυδίδης. Τι λέρε μεγάλο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο μπάσκετ. Πάντως τη δόξα την κέρδισε.
Ναι, βέβαια. Την έβαλε ο άλλος μέσα. Την έβαλε ο άλλος μέσα. Ο φίλος του Στέριου. Ο Εντόγκ, πώς τον λένε. Ο Γουίνεϊ. Που μας έσφασε το πόδι από το παιδί. Που θέλαμε να το πουλήσουμε και πάει τώρα το. Έφυγε το κρέας. Τελικά ναι, πες το μας, πες το μας αυτό. Πες το μας. Του κρέατος είναι του κέρατος. Το ταφενιά μας πρόδωσε. Αποκόλληση κρέατος έγραφε, έτσι, είναι κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά είναι του κέρατος. Συμβαίνουν παντού. Έλεος. Ναι, το κέρατο όντως συμβαίνει παντού. Ιδίως εδώ στην πόλη μας. Το γκούσι, ρε. Το γκούσι, εφόμενε πάλι. Λοιπόν, αφού του κέρατος λέει, ρε, Χρήσταθε, εγώ φταίω. Ναι, Μαρία, εδώ είναι. Με περιμένει ο κόσμος. Άστο. Να πάω στην Under Armour. Έχω δουλειά αύριο, παίζουμε την ΑΕΚ. Δεν μπορώ. Αν έχω την Under Armour, θα πάω. Λοιπόν, τώρα είπαμε για τα μπασκετικά. Σε ορίστε. Μισό λεπτό. Τι σε μισό λεπτό τώρα. Αύριο στις 4 παρατέταρτο. Κολοσσός Ρόδου Λάρισα. Ρέθυμνο Προμηθέας. Ύφεστος Λίμνου Άρης. Πανιόνιος Λαύριο. Και όπως κάθε Παρασκευή είπαμε, θα δίνουμε προγνωστικά. Ξαναπέστα λίγο. Λοιπόν, Κολοσσός Ρόδου Λάρισα. Εγώ δεν θα δώσω γιατί δεν διπλό. Έχω. Διπλό. Λοιπόν, 3.45 προτείνω Κώστα στη Λάρισα. Σημειώστε. Και με χάντη κάποια όσοι φοβούνται. Ρέθυμνο Προμηθέας, Κώστα. Ρέθυμνο Προμηθέας. 1.29 το διπλό. Άσος. Με χάντικαπ. 3.55 άσος. Πόσο δίνει, 7.5. Χωρίς χάντικαπ. Βάλε χάντικαπ λίγο. 7.5 είναι στο 1.87. Άσαρος. Λοιπόν, ύφεστος Λίμνου Άρης. Χωρίς χάντικαπ 1.08 ο ύφεστος. Με χάντικαπ 14.5 να καλύψει 1.88. Διπλό Άρης. Με χάντικαπ. Ναι, βέβαια. 1.85 λοιπόν στο 14.5. Πανιόνιος Λαύριο. Πανιόνιος Λαύριο. Άσος. Καθαρός. Άσος. 1.87 χωρίς πλεονέκτημα. Over, πόσο δίνει over. Over. Στο 159.5 το over. 1.87. Over και άσος. Παναθηναϊκός Ιωνικός Νίκαιας δεν υπάρχουν αποδόσεις. Διπλό. Χωρίς. Διπλό με handicap. 30 δίνει. 23.5. Διπλό. Ηρακλής ΑΕΚ. Ηρακλής ΑΕΚ. Άσος. Στις 6 παρατέταρτο. Πόσο μας δίνει, 2. 2.38 χωρίς handicap. Με handicap. Handicap πόσο μας δίνει. 1.90. Ποιος με παίρνει τέτοια ώρα, ρε παιδιά. Handicap 3.5. 3.5 πόντους. Άσαρος. Και Περιστέρι ΠΑΟΚ Κυριακή στις 5 παρατέταρτο. Περιστέρι ΠΑΟΚ. 1.20 χωρίς handicap. Ναι. Το handicap είναι στο 9.5. Περιστέρι είναι 87. Κουρασμένο το Περιστέρι, αδιάφορο θα είναι, σου λέει εντάξει. Διπλό. Διπλό. Χαντικαπάρα. 9. 9.5. Διπλό. Έχασε το τέλος, φαγή και τέτοια. 1.87. Στα έδωσα όλα. Ναι. Θες να πας και Α2, να σου δώσω και Α2 νικητή. Α2. Νικήτρια στήλη. Περίμενε. Έχει. Μέχρι να βγει ο καλεσμένος μας. Περίμενε να δούμε. Α2 στοίχημα έχει. Πάει, καλά εννοείται. Πάμε. Ψυχικό τρίτον. Άσος. 1.11 ο άσος. Α, 1.11, ε. Πόσο το έχει διαφορά. 12.5. Δεν το παίζουμε. Άλλο. Ανατόλια Φίλιππος Βέρειας. Πόσο. 1.20 χωρίς χάντικα. 1.87 με 9.5. Συχτό. Καρδίτσα. Άντερ. Ίαξ Ναυπλίου. Ίακας, ναι, βέβαια. Ίακας. 1.33 ο Φάνες Κουμπούρας. Καρδίτσα, ναι. Αγρίνιο Αμίντας. Υπάρχει κίνδυνος να γίνει διπλό στην Καρδίτσα. Αν και είναι φίλοι μου τα παιδιά. Πώς, Αμίντας. Αγρίνιο Αμίντας. Ωχ, ματσάρα. Σε πλεονέκτημα 1.44 το άσος, 2.65 το διπλό. Έκπληξε ο Αμίντας, διπλό. Μια ομάδα που δεν την ξέρω. Διαγόρας Δυροπηδαίων, 1.11 με ναι. Τον Απόλλων Πατρών. Μεγάλο ντέρμπι. 5.85 το διπλό, καθαρό. Ωραίο μάτσα γίνει. Θα κερδίσει ο Διαγόρας όμως. 12.5 πόντους. Διπλό βλέπω. Ολυμπιακάρα, ο αναπτυξιακός με Ελευθερούπολη. Πολλά με λίγα. 6.5 μόνο το. Άσος με handicap. Κόρυφος Δάφνη Δαφνίου. Πόσο το δίνει. Πολλά. 1.25. Ναι, ναι, το handicap θα μας λες. 1.87 με μείον 8.5 ο κόρυφος. Άσος, κόρυφος. Και Παγκράτη Χαρέλα ο Στρικούπης. 1.29 το διπλό. Διπλό. Με 7.5 πόντους. Θα γίνει σε άλλο γήπεδο, μπορεί να βγει και. Αλλά επειδή ο Καλαμπάκος με το Παγκράτη. Ο Γιαννούλης που παίζει, μα τη Πάτρας. Στην Ακράτα παίζει γάμα εθνική. Γάμα εθνική. Έχει γάμα εθνική στοίχημα. Μπάσκετ δεν έχει. Δεν νομίζω. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να μιλήσουμε για ένα στενάχωρο θέμα. Ναι. Για τον θάνατο του Άντωνι Γκράντι, ενός παίκτη ο οποίος. Εντάξει, οι αρκετά μπασκετικοί τον ξέρουν. Οι πολύ μπασκετικοί τον ξέρουν καλά. Οι ελάχιστα μπασκετικοί ίσως κάτι να τους λέει το όνομα.
Είναι πάντως ένας παίκτης ο οποίος έδωσε τα διαπιστευτήριά του ως σκόρερ. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή σήμερα. Δυστυχώς μόλις σε ηλικία 40 ετών. Ένα στενάχωρο σιγάν, το δίχως άλλο. Το δίχως άλλο. Και για αυτό το συμβάν θα πάμε να έχουμε και ένα σχετικό ρεπορτάζ για τον Γκράντι και φυσικά να μιλήσουμε και λίγο μπασκετικά, που πρέπει να μιλάμε για το μπάσκετ στην μπασκετομάνα. Πάμε λοιπόν, Κώστα. Χαλή θα βάλεις. Πάμε, Κώστα. Πάμε. Πάμε. Μαζί μας είναι ο Θάνας Κουκουράβας, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος του Άντωνη εδώ στη συνεργασία του με αρκετές ελληνικές ομάδες. Ο Θάνος, ο οποίος τον ήξερε καλά και προφανώς θα είναι και ιδιαίτερα λυπημένος για το περιστατικό. Δεν ξέρω αν έμαθε και κάτι παραπάνω. Θάνο, τι κάνεις, καλησπέρα, μου επιτρέψεις τον ελληνικό. Καλησπέρα. Τι? Είναι ένα τραγικό, πραγματικά τραγικό γεγονός και έχω σοκαριστεί, γιατί ξυπνώντας το πρωί είδα απίστευτα μηνύματα, ειδοποιήσεις στο κινητό μου, ναι, και εκεί κατάλαβα το τι έχει γίνει. Ότι κάτι έγινε, ναι. Υπάρχει μια φημολογία η οποία δεν βγαίνει από επίσημες αρχές. Βγαίνει ότι στα γενέθλια υπήρξε μια συμπλοκή, μια παρεξήγηση με συγγενικό του πρόσωπο στα γενέθλια της μητέρας του. Και σε πάρτι δηλαδή. Ναι, ναι, υπήρξε πυροβολισμός. Το δε τραγικό ήταν ότι την ίδια ώρα που έγινε αυτή η παρεξήγηση κατά κάποιο τρόπο και χωρίς να είμαι σίγουρος τι ακριβώς έχει γίνει, ο ίδιος μιλούσε διαδικτυακά με κάποιον φίλο του και από εκεί βγήκε και ενημερώθηκε άμεσα. Εντάξει, για μένα μερικές φορές είναι κάτι το οποίο δεν με ενδιαφέρει καν. Δεν με ενδιαφέρει γιατί σκοτώθηκε ή γιατί πώς έγινε μάλλον. Με ενδιαφέρει ότι χάθηκε και χάθηκε τζάμπα και άδικα ένα παιδί που η πλειονότητα του κόσμου θα τον θυμάται σαν πολύ καλό παίχτη. Εμείς που τον ζήσαμε στην καθημερινότητά του περίπου εγώ συνεργαζόμουν μαζί του για 6 χρόνια. Το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι οι μικρές ιστορίες που έχω να θυμώμαι από αυτό το παιδί. Ένα παιδί το οποίο δεν γνώρισε στην ουσία πατέρα, γι' αυτό ήταν και δεμένος πάρα πολύ με τη μητέρα του. Με μηδενική αίσθηση της αξίας του χρήματος, αλλά ταυτόχρονα ένα παιδί με μεγάλη καρδιά, χαμογελαστός, δηλαδή τον λένε όλοι Αντώνη. Yeah, έχω να θυμάμαι μόνο περιστατικά που τώρα με κάνουν λίγο να χαμογελάω. Δηλαδή από τα τηλέφωνα που έπαιρνε στη γραμματέα του Πανελληνίου και έλεγε «Κατερίνα, Miss Κατερίνα, what time is it now, τι ώρα είναι» και του έλεγε «Κατερίνα, Τόνι μου, είναι 2 η ώρα». Μεσημέρι ή νύχτα. Όχι, Τόνι μου, είναι μεσημέρι και έχεις σε μισή ώρα προπόνηση. Πες στον coach, θα είμαι εκεί σε 10 λεπτά. Ωραίος, ωραίος τύπος. Και καλός παίκτης, Θάνο. Απίστευτος παίκτης. Πεφτάρα. Ήταν πρώτος κόρος στο πρωτάθλημα και ήταν πρώτος στις assist. Και μου έλεγε, οι δικές μου οι assist είναι πραγματικές. Οι assist κάποιου άλλου πολύ γνωστού Έλληνα παίκτη δεν είναι ποτέ αληθινές. Τις βάζουν έξτρα, έχω δει τα παιχνίδια. Ένα παιδί το οποίο πλήρωνε τους λογαριασμούς στο ρεύμα και του λέγανε 180 ευρώ και έδινε 250 ευρώ στην καθαρίστρια του Πανελληνίου. Ναι. Και κράτα τα αρέστα, γιατί εσύ τα χρειάζεσαι περισσότερο, γιατί έδινε λεφτά στο φροντιστή, γιατί έδινε σε όλον τον κόσμο. Όχι με την αίσθηση του να δείξω ποιος είμαι, με την αίσθηση ότι έχω περάσει κι εγώ δύσκολα. Ναι, ναι. Και έχω περάσει κι εγώ άσχημα χρόνια και ίσως αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτών των παιδιών που έχουν ξεκινήσει από γκέτο. Έχουν περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια, δεν έχουν την αίσθηση και όταν βρίσκονται κάποια στιγμή σε μια τρομερή επιτυχία χάνουν και την αίσθηση του μέτρου. Είχε αγοράσει ένα σπίτι, μόλις είχαμε κλείσει το πολύ μεγάλο συμβόλαιο του Πανελληνίου, το οποίο είχε, αν θυμάμαι καλά, 12 ή 13 κρεβατοκάμαρες, 14. Και όταν του είπα ότι δεν μπορείς να το συντηρήσεις αυτό το σπίτι, μου είπε, ναι, αλλά θέλω όλη μου η οικογένεια τώρα, ο καθένας να έχει το δικό του δωμάτιο. Βέβαια. Ωραίος. Μιλούσαμε πριν από καμία εβδομάδα. Ωραίος. Με τον... Τι έκανε τώρα, αυτός είχε σταματήσει το μπάσκετ. Ο Τόνι αντιμετώπισε μια σειρά από προβλήματα. Ερχόμενος για πρώτη φορά
για να καταλάβουμε λίγο και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν κάποιες ομάδες, είχε έρθει στην Ευρώπη και στην Ευρώπη τον κόψανε στην Κύπρο. Τον θεώρησαν μη κακό παίχτη. Τότε. Ο συγκεκριμένος παίχτης το 2000, αν θυμάμαι καλά, το 2002-2003, και μέσα σε δύο χρόνια είχε προλάβει και είχε γίνει ο πρώτος σκόρερ και πρέπει να είναι ακόμα σε μία περίοδο στην D-League τότε, G-League Now, ναι. Με 1000 πόντους. Είχε προλάβει να παίξει 6 παιχνίδια με τον μεγάλο Larry Brown στους Atlanta Hawks. Είχε έρθει στην Τέραμο στην Ιταλία και έπαιζε με τον Μποέτα, τον Playmaker και τον Νίκο τον Παπανικολόπουλο, ο οποίος είχε φύγει από τη Λάρισα τότε για 6 παιχνίδια. Ναι. Και μέσω αυτής της γνωριμίας γενικότερα και των καλών feedback λόγων είχε έρθει στον Πανελλήνιο με απίστευτη, με εκπληκτική χρονιά. Πιστεύω όμως ότι τον τραβούσε κατά κάποιο τρόπο και το πρόβλημα. Δηλαδή είναι το πρόβλημα του ποτού, το πρόβλημα της παρεξήγησης ενός παιδιού το οποίο δεν καταλάβαινε πάρα πολλές φορές και την αίσθηση που έπρεπε να διαχειριστεί κάποια πράγματα. Πήγε στο ATM να βγάλει λεφτά, πέρασε στην Κυψέλη ένα περοπολικό, τον θόρισαν μαύρο, κοντό, ύποπτο, δεν μιλούσε κανένας από αυτούς αγγλικά, δεν είχε την ταυτότητα μαζί, συνελήφθη, έμεινε δύο μέρες μέσα, ήταν η περίοδος της διαπραγμάτευσης με τον Πανελλήνιο να ανανεώσει. Του λέω, μου δημιούργησες πρόβλημα. Μπήκε στον αγώνα με μία προπόνηση έχοντας βγει Παρασκευή πρωί. Έπαιζε εναντίον του Άρη. Είχε σκοράρει, αν θυμάμαι καλά, 35 πόντους. Και το πρώτο μήνυμά του, τώρα είμαστε καλά. Χαρισματικός παίχτης. Ήταν. Τελείωσε την καριέρα του στην ουσία στον αγώνα Ηρακλής ΑΕΚ. Μία χρονιά, ναι, όπου έπαθε και ένα σοβαρό τραυματισμό. Τότε αποφάσισε και η ΑΕΚ να τον, γιατί θεώρησε ότι είχε σωθεί τη χρονιά που είχε πέσει η ΑΕΚ τότε, ότι θεώρησε ότι είχε σωθεί. Φεύγοντας από την Ελλάδα και έχοντας προβλήματα με το διαβατήριό του με μια διατροφή στο εξωτερικό, δεν θα μπορούσε να γυρίσει στην Αμερική γιατί έπρεπε να εκτίσει κάποια ποινή φυλακής. Εκεί ήταν περισσότερα, όλα αυτά τα οποία είχε κάνει ήταν πλημελήματα, απλά ήταν συνεχόμενα. Και στην Αμερική ο νόμος λειτουργεί ότι αν κάνεις πάρα πολλές μικρές παραβάσεις και δεν δείχνεις μια συνεχόμενη εγκληματική συμπεριφορά, έβλεξε με αυτή την ιστορία, με ένα διαβατήριο της Γκάνας που του έκαναν, έφυγε, έμεινε στην Γκάνα, έπαιζε μπάσκετ, δούλευε, είχε παίξει σε ένα ασιατικό, είχε γυρίσει περίπου πριν από 2 χρόνια στην Αμερική, πριν από 6 μήνες είχε πάρει το διαβατήριό του και ετοιμαζόταν με μια εταιρεία παραγωγής στο Λος Άντζελες, γι' αυτό και μιλούσαμε και συνέχεια, ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, γιατί πραγματικά ήταν ζωή για ταινία. Φουλ στην περιπέτεια. Ναι, αλλά μιλάμε για παιδί χαμόγελο, δηλαδή πλάκα, χαβαλές, πράγματα με την καλή έννοια του όρου που δεν λέγονται ποτέ στο ραδιόφωνο, αλλά έχουν μείνει θρυλικές οι ιστορίες και τα σκηνικά με Μπατίστ, με Μπλάκνεϊ, με Μπιλικής, με τον αδελφό του Καλάθη. Ένα παιδί το οποίο, αν και είχα μια προσωπική κουβέντα με τον, τότε με τον Μπράντοβιτς, που αν δεν φοβόταν την εξωγηπαιδική του ζωή, θα μπορούσε να παίξει, πολύ πολύ άνετα σε επίπεδο Ευρωλίγκας και δει στον Παναθηναϊκό. Φαινόταν αυτός, φαινόταν. Μάλιστα. Κρίμα, τι να πούμε τώρα, κρίμα για το παιδί. Τώρα, Θάνο, μια που σε έχουμε μαζί μας, δεν έχουμε βέβαια και πολύ χρόνο δυστυχώς. Ένα λεπτό, τη δική σου θεώρηση γύρω από το πρωτάθλημα, τι βλέπεις? Είσαι και κοντά και στη Λάρισα και εκεί γίνεται μια προσπάθεια. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Λάρισα, δεν ναι, είναι, ενώ Λάρισα, τοπικά δεν είσαι κοντά στη Λάρισα, ναι, τοπικά. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι το πρωτάθλημα είναι στην ουσία τριών ταχυτήτων. Αν εξαιρέσουμε τον Παναθηναϊκό, άσχετα με την κρίση που περνάει τώρα, τον Προμηθέα και την ΑΕΚ μαζί με το Περιστέρι που δείχνουν ένα level up. Σωστά. Υπάρχουν οι υπόλοιπες ομάδες όπως είναι ο Ήφαιστος, ο Ιωνικός Νίκαιας, ο Ηρακλής που αν και έκανε μια κακή ήττα θα μπορέσει να λειτουργήσει και να βγάλει μια ενέργεια. Και μετά υπάρχει ένα συνοθήλεμα ομάδων που άλλες την πληρώνουν από την κακή οικονομική τους κατάσταση
και άλλες από το χρόνο που προλάβαν να κάνουν ομάδα. Ναι. Δηλαδή υπάρχει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης με τα γνωστά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, που για μένα είναι λίγο περίεργα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ζει περισσότερο με το μυαλό στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, και ότι αυτό και εμείς είμαστε ο ΠΑΟΚ, ναι παιδιά, αλλά είστε ο ποδοσφαιρικός. Ναι. Ο Άρης για να γίνει κάποια στιγμή ομάδα, όσο και αν αιρετικό ακούγεται αυτό, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει είναι να κατεβάσει τα λάβα από το παλέ. Δεν γίνεται αυτό. Οπα. Ναι, αυτό όμως είναι το βάρος. Εννοείς ότι το βάρος του παρελθόντος. Ναι, γιατί πάρα πολλές φορές αυτό εννοώ, μπαίνουν όλοι μέσα και λένε ναι, ο Άρης ο αυτοκράτορας του μπάσκετ. Okay, αλλά να μπούμε ρεαλιστικά και να καταλάβουμε πώς ήταν ο αυτοκράτορας, που έχει καταντήσει και πώς πρέπει να ξαναναγεννηθεί. Αυτή είναι η δικιά μου η θεώρηση και πιστεύω ότι θα παλέψουν για τη σωτηρία ο Πανιώνιος, η Λάρισα, το Ρέθυμνο, θα έλεγα και το Λάβριο, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, ναι, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος... Όλοι λέμε ότι κάτι θα γίνει, Θάνο, και στο ποδόσφαιρο για τον Άρη έτσι λέγαμε και έπεσε τρεις ωραίες. Έχω την αίσθηση ότι το βάρος της φανέλας του Άρη θα μπορέσει να οδηγήσει στο τέλος σε κάποιες νίκες εκτός προγράμματος. Και εκεί θα υπάρξει μια τρομερή συσπήρωση. Ναι, ναι. Όπως αυτό που δεν μπόρεσα να καταλάβω ποτέ, εγώ τυχαίνει να είμαι και αποκλεισμένος από κάποιες ομάδες της Θεσσαλονίκης, τους λόγους θα σας εξετάσουν οι παράγοντες της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ παραδείγματος χάρη είναι μια ομάδα η οποία τα προηγούμενα 3-4 χρόνια, ναι, ξόδευε αλόγιστα χρήματα χωρίς καμία στόχευση. Ούτε Έλληνες παίχτες προωθούσε, ούτε Αμερικάνους παίχτες με τη λογική της δημιουργίας μιας σοβαρής, ναι, ομάδας και κορμού. Στην ουσία για μένα κάποιοι λειτουργήσαν εκεί έχοντας τον ΠΑΟΚ σαν θερμοκήπιο για να αυξάνουν τις αξίες των Αμερικάνων και των Ελλήνων παιχτών, οι οποίοι μόλις τελείωναν τη μία ή δύο χρονιές στον ΠΑΟΚ, φεύγοντας τους χρωστούσαν πάρα πολλά λεφτά και ταυτόχρονα παίρναν πάρα πολλά περισσότερα λεφτά στις υπόλοιπες ομάδες. Πέραν και υπεραξία, είχαν και τα χρωστούμενα από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Μάλιστα, κατάλαβα. Και εκεί. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα όμως, μόνο με τον Ηρακλή κάνετε δουλειά, ε. Μα όχι. Έχει να δώσει τον Ηρακλή παίκτη. Γιατί δεν είναι. Δεν έτυχε. Πάντως θέλω να σου πω και κάτι τώρα και πρέπει να το πω και δημόσια. Okay. Γιατί οφείλω να το πω. Οι δουλειές στον Ηρακλή, οι δουλειές όλες τις ομάδες γίνονται και δεν γίνονται. Έτσι. Ναι. Και μερικές φορές να έχεις καλό παίχτη, να μην έχεις. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό το μέταλλο κάποιων ανθρώπων. Πριν από 1,5 μήνα, 2 σχεδόν, και θέλω να το πω αυτό και έτσι μου δίνει λίγο το χρόνο τώρα. Χωρίς να έχω και τις ιδιαίτερες σχέσεις. Καταρχήν είμαστε τρεις, να ξέρεις. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν είναι ένας, τρεις είμαστε. Τρεις είμαστε. Στο στούντιο. Okay. Ο Χρήστανθος Αλτίδης τώρα σου μιλάει. Okay. Ναι. Τον διαβάζω εκεί. Βγάζει, ναι, καημό και πόνο. Έτσι. Είδες Στέργιο, γιατί είναι το πρώτο μπλόκιο. Ναι, πες τα. Για πάμε, Θάνο. Το πιο σημαντικό, θα σου πω γι' αυτό, είναι ότι όταν κάποια στιγμή έκανα μια κοινοποίηση μέσω διαδικτύου για ένα στενό συγγενικό μου πρόσωπο, το οποίο χρειαζόταν αίμα. Ναι. Αυτό. Ο Γιάννης ο Καστρίτης, σηκώθηκε και έφυγε με το τέλος της προπόνησης. Όντως. Πήγε σε δύο νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, ναι, γιατί το ένα δεχότανε, ναι, και το άλλο δέχτηκε. Τελικά. Και έδωσε αίμα για να, μπράβο, βοηθήσει. Και το λέω αυτό πρώτον γιατί το ανέβασα για να βοηθήσουν όλοι μέσω διαδικτύου. Και ο Γιάννης προς τιμήν του και καλά, μερικές φορές καλό είναι να ακούγεται, παράτησε ένα δύσκολο κομμάτι μιας προετοιμασίας μιας ομάδας έχοντας ένα κενό 2 ωρών και πήγε σε 2 νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης για να βοηθήσει και ευχαίρεια να του πω και και να του το είπα και του το είπα και μου λέει εντάξει ρε Κώστα, λέει, ναι εννοείται, λέει, τι λέει, δεν θα πάω. Ναι, ναι. Έτσι, ωραία. Εντάξει. Να σε καλά, να ευχαριστούμε, σε καλά. Θάνο, ευχαριστούμε που μας μίλησες. Να σε καλά. Θα τα ξαναπούμε για μπασκετικές κουβέντες και στο μέλλον. Να είστε καλά. Καλό ευχαριστούμε μεσημέρι. Πολύ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, Αυγενάκης. Λοιπόν, Αυγενάκης. Ναι, σε κάθε υγιή κύτταρο της αθλητικής κοινωνίας. Έχουμε ευθύνη απέναντι στην πατρίδα μας, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο σας λέω πολύ ξεκάθαρα. Ναι. Παρακαλώ πολύ, ναι, διαβάστε προσεκτικά, ναι, τα όσα λέει η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων. Έτσι. Ξεχωρίζω δύο σημεία. Για να ακούσω. Λέει, παρατηρείται ότι συμφώνως προς το άρθρο 16, παράγραφος 9 του Συντάγματος, το Σύνταγμα
δεν κατοχυρώνει απλώς το δικαίωμα στην άθληση, αλλά προστατεύει τον αθλητισμό και ως θεσμό. Συνέπεια αυτής της παραδοχής αποτελεί το γεγονός ότι καταλείπεται στον κοινό νομοθέτη πεδίο ρυθμιστικής παρέμβασης εν γέννη για τη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων. Και συνεχίζει παρακάτω. Συμφώνως προς την ομολογία, νωρίτερα βέβαια, αυτό αναφέρεται βάση, το αναφέρει και η Επιστημονική Επιτροπή, βάση και του συγγράμματος του κυρίου Αλιβιζάτου προηγούμενου χρόνου. Και συνεχίζει. Συμφώνως προς την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η εν λόγω συνταγματική διάταξη αποτυπώνει το έντονο κρατικό ενδιαφέρον τόσο για το αναστημικό όσο και για τον επαγγελματικό αθλητισμό. Ναι, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Ναι, το δηλώνουμε ξεκάθαρα και δημόσια. Μας ενδιαφέρει ο αθλητισμός για τη χώρα μας, στη χώρα μας. Και συνεχίζει παρακάτω, λέγοντας ότι στο πλαίσιο μάλιστα του εν λόγω κρατικού δύναται να δικαιολογηθούν κρατικές παρεμβάσεις ως προς την οργάνωση και λειτουργία των οικείων οργανώσεων ομοσπονδιών, οι οποίες αλλιώς θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως αντικείμενες στο άρθρο 12 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει την ελευθερία της συνένωσης. Άρα αυτή είναι η απάντηση και προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ωστόσο όμως υπάρχουν και αποφάσεις δικαστικές. Μία θα αναφέρω, τα είπε πολύ καλά και ο κ. Λιβανός και ο κ. Σελέτης νωρίτερα. Άριος Πάγος, κύριοι συνάδελφοι, απόφαση 420 του 1983. 85. Παρακαλώ πολύ, διαβάστε, την έχει αξία για να ενημερωθείτε. Υπάρχει κι άλλο όμως, κι άλλο στοιχείο, το οποίο παρακαλώ πολύ να ληφθεί υπόψη σας. Νομικός σύμβουλος του κράτους, κύριος Γιωργάκης, που ξεκαθαρίζει στα άρθρα 12 και 16 του Σχέδιου Συντάγματος, ορίζουν τα εξής και θα αναγράφει, όπως άλλωστε έχουν υποθεί για έναν τρόπο χρόνο να προχωρήσει η διαδικασία, έχουν υποθεί από τους δύο συναδέλφους του κυβερνώντος κόμματος. Από μένα, και καταλήγει να έχετε καλό μεσημέρι. Κατακλείδη οι προηγούμενες τροπολογίες με το άρθρο 8 του Σχεδίου Αθλητικού Νόμου είναι κατά τη γνώμη μας εντός των συνταγματικών. Να τελειώσει και το μαρτύριο της Εθνικής. Στην επόμενη διοργάνωση να πάμε καλύτερα. Τώρα δεν έχει νόημα. Λοιπόν, ακόμα βγαίνει. Ενστάσεων προβλημάτων σε ένα ζήτημα παράταση. Τώρα, παράταση. Ποιος αυτός, ο Τσατσαρός. Μην χειροκροτάνε από κάτω. Πώς θα μην χειροκροτάζε. Η φιλοσοφία. Θα σε πάρω. Βάλε με να αλλάζω τα νερά. Τα νερά, 3.800. Προέρχεται, προκύπτει από την ανάγκη διοικητικής ανανέωσης των ομοσπονδιών, κύριοι συνάδελφοι. Θέλουμε να δώσουμε χώρο στους νέους ανθρώπους. Θέλουμε οξυγόνο πλέον στις ομοσπονδίες, στις αθλητικές, σε όλη τη χώρα. Ο υπουργός μιλάει, ρε! Προσοχή! Κάντε προσοχή! Ένας όλοι. Λόγος παραπάνω. Εντελώς. Ναι, άμα ήταν του ΣΥΡΙΖΑ και άντε έξω! Το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Δύσκολα να λέγανε τα ίδια. Δύσκολα. Εσάς σας οδηγεί ο ΠΑΟΚ. Όχι, όχι η Ελλάς. Οδηγεί εμάς. Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρουμε βεβαίως στις αρχές καλής διακυβέρνησης. Αποδόθηκε στον έτερο συνέτερο του ΣΥΡΙΖΑ, την ΑΕΚ. Πολιτή. Πολιτή. Γι' αυτό πήρε επί ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτή δεν ήσασταν με το Μελισσανίδη. Γι' αυτό πήρε μετά. Μετά γι' αυτό πήρε τα στρέμματα γύρω από την Τούμπα. Και δεν μπορώ να κάνω λαϊκή να πουλήσω ψάρια. Ελληνική ομοσπονδία, καλώ σου φέρνει. Έλα να πέσει, κάτσε. Μία πασέτα, μία πασέτα, μία πασέτα. Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Δέλτα, σημειωτές χρονομέτρες αγώνων, κριτικά. Αναφέρεται ότι ανώτατο όριο ηλικίας για τη διατήρηση της ιδιότητας του σημειωτή ή χρονομέτρη, όχι διαιτητή, απλώς σημειωτή ή χρονομέτρη είναι το 70ο έτος ηλικίας. Ομοίως, ανώτατο όριο ηλικίας είναι το 70ο και για τους παρατηρητές κομισάριους των αγώνων. Μου κουνάει το κεφάλι, πουλάει και μαγιά! Σου λέει σημειωτής 70 και πρόεδρος ο 100. Για να τα λέμε όλα με το όνομά τους εδώ μέσα. Έτσι! Η διάταξη είναι πλήρως συμμορφωμένη με το καταστατικό της ΔΟΕ. Έτσι! Στη συνεδρία της Επιτροπής. Έξω Βασιλακόπουλε! Ότι οι συστάσεις. Όλη η δουλειά εν τω μεταξύ έχετε αντιληφθεί ότι όλο αυτό γίνεται για τον Βασιλακόπουλο. Το έχετε καταλάβει. Αυτό και μόνο είναι η επιτυχία του, φίλε. Του Βασιλακόπουλου. Ναι. Η συζήτηση καλά κρατούσε. Αλλά τα πάντα έμεναν στάσιμα. Γι' αυτό το λόγο και η ΔΟΕ είχε και εγγράφο ζητήσει σε προηγούμενους χρόνους όριο ηλικίας στα 70 έτη, 3 θητείες για τον πρόεδρο, 2 θητείες για εκτελεστικά μέλη και δικαιώματα ανεπιβλήσεις μετά από μια πάυση για τα εκτελεστικά. Αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα. Απλά αντί για 70 πάμε στο 71. Α, ορίστε. Έδωσε και ένα χρόνο βάτζο. Που υπάρχουν θητείες και όριο ηλικίας σε πολλές αντίστοιχες οργανώσεις, ομοσπονδίες και Ολυμπιακές Ενώσεις σε όλο τον κόσμο. Δεν πρωτοτυπούμε. Καθυστερημένα ερχόμαστε να κάνουμε το αυτονόητο, κύριε συνάδελφοι.
Η Βραζιλία λέει όχι πάνω από δύο θητείες. Να το η Βραζιλία! Ο Νεϊμάρ! Η πρωτεύουσα της διαφθοράς δηλαδή, η Βραζιλία. Όχι πάνω από δύο θητείες. Ναι. Η Γερμανία. Που ο πρόεδρος της μπήκε φυλακή. Η Γερμανία. Η Γαλλία μέχρι 70 χρόνια και τέλος. Ορίστε Κώστα, δεν τα λέτε αυτά. Ο Πλατινί. Ο Πλατινί τώρα βγήκε από τη φυλακή. Είναι ώρα να απελευθερώσουμε τις υγιείς δυνάμεις του αθλητικού κόσμου. Της αθλητικής κοινωνίας της Ελλάδος. Σας ευχαριστώ. Επιπροσωπικού. Υπουργάρα. Κύριε Κελέτση, για πείτε μας. Για ένα τον είπε με λάθος το... Κύριε Πρόεδρε, άλλος πρόεδρος, ο συνάδελφος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ αναφέρθηκε σε... Βέβαια, εντάξει, θα μαλώσουνε, ναι. Λοιπόν, αυτά παιδιά, η εκπληκτική εκπομπή τελείωσε. Σούπερ. Σούπερ εκπομπή Τρόικας. Βουλή εφε... Τρόικα, βουλή. Κανονικά. Θα παίζουμε συχνά. Καλά, τι ακούει ο κόσμος. Κανονικά φίλε, τι νόμιζες. Λοιπόν, Δευτέρα. Όχ, έκανα λάθος Κώστα, περίμενε. Με ρεπορτάζ από τους αγώνες του μπάσκετ, με ρεπορτάζ από τους αγώνες όλων των αθλημάτων, με εθνική. Το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Τα χάλασε ο Χρήστανθος. Εγώ τώρα θα λέω Σάλτσες μέχρι να τα φτιάξει. Ναι, ναι, περίμενε. Ναι, συνέχισε Κώστα. Και φυσικά, με προβλέψεις για τους αγώνες και του στοιχήματος όπως δίνουμε κάθε Παρασκευή. Από Δευτέρα θα το αναλύσουμε λίγο περισσότερο το θέμα. Γιατί βλέπουμε ότι σας ενδιαφέρει. Αμέσως τώρα Κωστής Τσατσαρός. Ποιος αυτός ο Τσατσαρός εκπομπή. Πρόλαβα. Το φτιάξες. Ναι, πάμε. Ωραία. Το φτιάξε. Εμείς σας αποχαιρετούμε Δευτέρα στις 12. Γεια σας.